Σήμερα θα χαράξουμε. Σήμερα θα γεμίσει το δωμάτιό μας για πρώτη φορά. Εγώ το κρεβάτι μου το παραχώρησα. Σήμερα για πρώτη φορά όπως το είπα γεμίζει το δωμάτιό μας. Γιατί? Κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί? Στο δικό σου Κωστής. Γιατί κάλεσε το δικό μου Κωστής, εγώ θα κοιμηθώ. Δεν θα πας στο κάπτεν. Μάλλον όχι, αλλά γιατί? Γιατί θα γίνει αυτή η αλλαγή? Είμαστε 6 άτομα παρέα. Ναι. Και πάτε με στο δωμάτιο. Ναι. Δεν θα πει σε ένα παράδειγμα, έλεγε στην κοιμήση στο πλανό κρεβάτι αυτήν αδειώνει η Μαρία, δεν θα κοιμηθεί εκεί. Να κοιμηθεί εκεί. Θα το έλεγε ή δεν το έλεγε? Εγώ θα το έλεγα. Αυτό δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Για να καταφέρετε να ολοκληρώσετε επιτυχώς την εβδομαδιαία αποστολή σας, θα πρέπει να μετρήσετε όσα πτηνά υπάρχουν ή θα περάσουν από το σπίτι κατά τη διάρκεια της 24ωρης αποστολής. Και λέω, από δεν εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα και... σε περιμένω να ολοκληρώνει. Λοιπόν, όλα, από εμένα. Σακούσω. Ωραία. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι από εμένα δεν υπάρχει περίπτωση σε κανένα ανθρώπινο επίπεδο να σου πω ούτε συμβουλή να σου δώσω, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη ούτε κάτι άλλο. Δεν έχω πειράξει κανέναν. Δεν έχω ασχοληθεί με κανέναν. Δεν θα μου δημιουργήσουν προβλήματα από το πουθενά. Ο καθένας εδώ μέσα, γιατί θα γίνουμε. Όταν μπλέκεσαι με τα πίτουρα, σε τρονικότες. Δεν μπλέκτηκα με τα πίτουρα. Ωραία. Με έμπλεξες με τα πίτουρα. Ωραία, έχει διαφορά. Μέρη, μη μου μιλάς. Εντάξει. Και οι κότες εμένα δεν θα με φάνε. Και ήρθε η Μέρη και με έπιασε και μου λέει γι' αυτό. Και τη λέω, ωραία, γιατί μου το ξαναλέσεις, θα τη φέρω μπροστά σου. Αυτό ήταν ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά ήρθε σε μένα και με βρήκες και θέλεις να με απομονώσεις για να μου πεις ακριβώς το ίδιο σκληρό. Άρα πιστεύεις ότι πιστεύω. Εντάξει. Με απαντάς. Ωραία, δεν θέλω να μιλάω ούτε μαζί σου. Μόκο το στόμα ύφος... για μένα, δεν θα αναφέρεσαι στο άτομό μου. Αυτό το αναφέρ... ύφος... Ό,τι ύφος θέλω. Αναφέρει και σε μένα χωρίς να είμαι μπροστά. Τέλος. Αναφέρω στο όνομά σου. Αυτό εδώ δεν με τρομάζει, να ξέρεις αν το έκανες γι' αυτό. Είσαι σίδερο, γλυκιά μου. Μη λυγίζει και δεν θέλω τίποτα κουβέντες. Εγώ σου λέω να είσαι σίδερο. Είσαι αδύνατη, αλλά να είσαι σίδερο. Όχι. Να είσαι σίδερο. Είσαι σίδερο. Έτσι, κατάλαβε. Είσαι σίδερο. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Ή και τα σίδερα και να σπάσουν. Και να σπάσουν, γλυκιά μου, κολλάνε πάλι. Κατάλαβε. Όχι, θέλω λίγο να σκεφτώ. Θέλω λίγο χρόνο. Ό,τι θες μου λες, ευχαριστώ, ρε Νίκο. Πάω λίγο μέσα να γεμίσω. Δεν ξέρω, εγώ τα χάσα. Εγώ ήμουν έξω. Άκουσα ένα ου. Καλύτερα. Απλά θα πάω λίγο μέσα να χαλαρώσω. Όχι, όχι. Όπως, τι έγινε? Τίποτα, άστε, πήγαινε μέσα με ρούλα, ηρέμηση είναι το καλύτερο πράγμα, να μην φέρεις κουβέντα, πήγαινε μέσα. Θα σου πούν οι άλλοι. Δεν θέλω να αναφερθώ. Απλώς είναι κάποια πράγματα τα οποία εμένα ξεπερνάνε την υπόστασή μου. Αυτά. Εγώ, ό,τι είχα να κάνω το έκανα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ναι, αυτό η κατάσταση εμένα, όμως εμένα, δεν γίνεται. Εγώ δεν γουστάρω να βλέπω ανθρώπους τώρα να κλαίνε. Δεν πειράζει. Το καταλάβες αυτό? Δεν πειράζει. Δεν το θέλω. Δεν είναι καλό, ρε φίλε. Κανείς δεν το θέλω. Πρέπει να είμαστε πολύ άκαρδοι για να σκέφτεται ο άνθρωπος. Αυτό πρέπει να λυθεί κάπως. Λύστε το εσείς. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω κάτι. Δυστυχώς, sorry, αλλά όπως είπε, όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρώνει κότες. Εγώ, φίλε μου, είμαι άνθρωπος, δεν με τρώνει κότες. Οι κότες τρώνε τα καλαμπόκια. Εμένα δεν θα με φάνε κότες. Πήγαινε μέσα. Και ούτε κανένας άλλος θα με φάνε. Πάρε το χρόνο σου και ό,τι θες, εγώ εδώ είμαι. Τον τρώνει κότες. Sorry, Νίκο. Εγώ δεν τον πλησίασα ποτέ, δεν έκανα ποτέ αυτό που έκαναν τα κορίτσια σε φιλικό επίπεδο. Όχι, γιατί τώρα τέλος πάντων. Ναι, όχι, από εκεί ξεκινάει. Και του έβαλα ένα όριο και του είπα: Βίλε, αυτά που κάνεις στις άλλες δεν θα τα κάνεις σε μένα. Νευρίασε, με έστησε απέναντι και έγινε όλο το θέμα. Δεν μπορείς και να έρθεις και μέσα. Έλα έξω, σε παρακαλώ, γιατί. Γιατί.
Λοιπόν, άκουσε με. Επειδή δεν θέλω να απέχω από όλα, απέχω όσο σέβομαι κάποιες διαπροσωπικές σχέσεις. Από εκεί και πέρα, όταν αρχίζω και βλέπω κλάματα και ιστορίες, κάπου θα πάρω θέση να το ξέρεις αυτό και δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Το που πάει να γίνει τώρα πρέπει να τελειώσει εδώ. Νίκο μου, είναι πολύ απλό. Έγινε αυτό το πράγμα. Ωραία, θεώρησε ότι υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Εγώ έβαλα τα όρια μου. Δεν έχω πάει ποτέ να τον πλησιάσω. Ερχόταν εκείνος και με πλησίαζε. Έβαλα τα όρια μου. Έμαθα ταυτόχρονα ότι αυτό το παιχνίδι γίνεται με τη Σίλια. Η ίδια η Σίλια δύο μέρες μετά σταμάτησε να μου μιλάει, ενώ κάναμε παρέα. Και που σημαίνει τι, ότι την ενόχλησε αυτό που γινόταν, αυτό που έκανε ο Στίβ με μένα. Γιατί πρώτα το έκανε με μένα. Την ενόχλησε. Γιατί σε ενοχλεί? Λοιπόν, εφόσον έχει σχέση, εφόσον θες να παίξεις κάποιο παιχνίδι γνωρίζοντας ότι ο φίλος σου είναι έξω και δεν έχει πρόβλημα και όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι, θες να το κάνεις γιατί όντως γουστάρεις, δεν με ενδιαφέρει. Πάντως σε ενόχλησε. Έχω λοιπόν μια Σίλια που είναι απέναντί μου και δεν μου μιλάει, έναν Στίβο ο οποίος δεν μου μιλάει μετά τα όρια που του έβαλα εγώ και γυρνάει κιόλας επειδή εγώ κάνω παρέα με τον Κώστα και όσο ήμασταν, όσο του το έκοψα, έστρεψε όλο το σπίτι ή την παρέα του εναντίον μου ότι και καλά εγώ επηρεάζω αρνητικά τον Κώστα στη μεταξύ του σχέση και του βάζω λόγια του Κώστα και λέω αρνητικά που εγώ στον Κώστα, ούτε καν στον Κώστα που κάνουμε παρέα, δεν είχα γυρίσει να πω το σκηνικό μου τον Στίβ, για να μην τον επηρεάσω. Είδα την μέρη σε μια άσχημη κατάσταση να κλαίει, όπως δεν την έχω ξαναδεί, ας πούμε. Και έτσι σοκαρίστηκα με αυτό που είδα. Έλα εδώ. Δεν ξέρω τι... Ψστ, άκουσε με. Μέρη, μπορείς να μην ξανααναφερθείς σε αυτό το θέμα. Έχει τελειώσει. Έχεις πάρει την τοποθέτησή σου και έχει τελειώσει το θέμα. Είμαι αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση. Ενοχλώ. Γιατί τα βάλαμε με το Μιλάτο. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα μου. Τρελαίνομαι. Με ποιον τα πάμε, τον Ισίδρο? Όχι. Ενοχλώ να φύγω? Όχι, αγάπη μου. Τα βάλα με τον Στίβ. Και την πλήρω. Όχι, ρε φίλε. Και ναι, εγώ... θα τα βάλω. Δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι. Άντε. Εννοείται. Εννοείται. Λέγα, ο τύπος είναι άξεστος. Και τον συμβούλευα κιόλας. Για τον Κώστα. Μην είσαι. Όχι, ρε φίλε, όχι, γιατί λέω άνθρωπος είναι κι αυτός. Όχι. Έχει την ευαίσθητη πλευρά του. Δεν την έχει. Είδα την ευαίσθητη πλευρά του. Εγώ την είδα. Δεν έχει. Μια έπαρση και αλαζονία είναι η ευαίσθητη πλευρά του. Δεν μ' αρέσει να συμβαίνει αυτό το πράγμα και δεν μπορούσα να μην πάρω και θέση. Και γι' αυτό και πήρα τη θέση που πήρα. Με απότερο σκοπό όχι να δικάσω το Στίβ και κανένα Στίβ. Απότερο σκοπός μου είναι να καταλάβει ο άλλος το λάθος του, να το διορθώσει. Γιατί, okay, όλοι κάνουμε λάθη. Είσαι φάλτα. Τι είσαι φάλτα, δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Τι είναι φάλτα, ποιο πράγμα. Βλέπεις ότι δεν ανακατεύομαι σε καμία υπόθεση. Το βλέπεις αυτό από την αρχή. Γι' αυτό και αποφάσισα τώρα να σου μιλήσω, γιατί δεν, αυτό το πράγμα στο σπίτι δεν γίνεται να συνεχιστεί, φίλε. Πραγματικά σου μιλάω, ό,τι κήρυγμα θέλω να κάνω, αλλά δεν γίνεται. Εγώ τουλάχιστον δεν τα δέχομαι, ρε φίλε. Έχεις χάσει το δίκιο σου πριν κάτσεις να πεις αυτά που σε εσένα σε προβληματίζουν. Ξεκίνησα να μιλάω ήρεμα όταν ο άλλος συνεχίζει και του λέω, σε παρακαλώ, ας γύρνα την πλάτη και φύγε. Στου λέω, μπες σε φάλ. Και εμένα δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, όταν το βλέπω στο χώρο μου αυτό το πράγμα, δεν το επιτρέπω, ρε φίλε. Στο λέω ούτε επιθετικά, ούτε τίποτα. Όταν λέω δεν το επιτρέπω, θα πάρω θέση. Δεν θέλω. Δεν είναι ωραίο αυτό. Ζητάω μια συγγνώμη. Δεν ζητάω συγγνώμη. Συγγνώμη, θα ζητήσω σε σένα συγγνώμη. Όχι. Απλά θα κόψω τις επαφές με αυτό το συγκεκριμένο άτομο στο σπίτι μέσα. Για να είμαστε ήρεμοι και να υπάρχει μια ωραία συνδύωση. Θα κόψω τα πολλά απλά. Εγώ σου είπα να ζητήσω συγγνώμη για τη συμπεριφορά, όχι για αυτά που έχετε μπλεχτεί και έχετε τσακωθεί. Ωραία. Όταν το νιώσω θα το κάνω. Προς το παρόν δεν το νιώθω θα το κάνω. Να ηρεμήσω, να μου φύγει όλη η ένταση από μέσα μου. Και να πάω το κάνω και να το εννοώ. Μπορείς να μην λέτε ότι καλή μέρα, αν δεν θέλει το ένα στον άλλο. Αυτό. Να συνυπάρξουμε όλοι εδώ μέσα. Ωραία, γιατί το κάνω γιατί σέβομαι εσένα σαν άνθρωπο. Σε παρακαλώ, ζήτα μια συγγνώμη για αυτό που έγινε. Για σένα το κάνω μόνο, ξέρεις. Για κανέναν άλλον. Καταρχήν να το κάνεις και για τη μέρα και για σένα. Όχι, το κάνω για εσένα αρχικά, θα το έκανα εγώ δεν πιο μετά όταν το νιώθα. Για μένα. Εγώ το κάνω γιατί σέβομαι εσένα, σαν άνθρωπο και σε συμπαθώ.
Μπορεί να το πάρει αυτό το κομπλιμέντο αυτή τη στιγμή και να αφήσουμε την κουβέντα αυτή για να ρεμίσω και εγώ, να γίνω και το εγώ καλά. Το θέμα είναι να κρατήσει την ουσία και να το κάνει για σένα. Θα προσπαθήσω και να το κάνω για μένα. Θα το προσπαθήσω. Σίγουρα το προσπαθήσω. Είναι το πιο σημαντικό. Να σου πω ψέματα, να σου πω θα το κάνω, δεν μπορώ. Θα σου πω ότι θα το προσπαθήσω και θα ζωρίσω τον εαυτό μου, μπορώ. Νομίζω πιο αντρίκιο είναι αυτό το πράγμα που σου λέω. Okay. Απλά και επειδή σε σέβομαι πάρα πολύ. Προσπάθησε το λίγο αυτό το πράγμα. Μην ξεχνά. Αν νιώθει, αν νιώθει ότι πάει, φύγε. Δεν είναι τέτοιες συμπεριφορές αυτά. Σκοπός είναι να μετανιώνουμε για τα λάθη μας και να ζητάμε συγγνώμη και να την πιστεύουμε τη συγγνώμη μέσα μας και να ξεκινάει μια καινούργια αρχή. Hello Big Brother. Hello Big Brother. Και έχω, απλά ότι έχω δική μου άποψη, ας πούμε, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και δική μου θέση. Μπορείς να φωνάξεις ότι μέχρι να ζητήσω ένα συγγνώμη, σε παρακαλώ. Δεν είναι εδώ. Πού είναι. Δεν είναι μέσα. Είναι κάτι πολύ απλό. Θα πας, θα την κοιτάξεις με στα μάτια, γιατί πεις συγγνώμη για το χέρι που χτύψα, γιατί είμαι κύριος. Και θα σκοτώσεις και θα φύγεις. Αν κάτσεις και αλλάξεις άλλη μια κουβέντα, εγώ θα μας δώσω θα σε βάρεσω. Μέρι, μπορώ να σου πω ένα λεπτό. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για το χέρι και τίποτα άλλο, γιατί είμαι κύριος. Μπορείς να μ' ακούσεις ένα λεπτό για το χέρι που ζητάω συγγνώμη ή όχι. Στιβ, δεν θέλω να πούμε κάτι, αν δεν σε πειράζει. Ζήτησα συγγνώμη για το χέρι που χτύπησα, μόνο αυτό θέλω να σου πω. Okay. Αυτό. Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο μαζί σου. Απλά το θεωρώ σωστό γιατί ήταν λάθος αυτή η κίνηση που έκανα με το χέρι. Okay. Νιώθω ότι κάποιες φορές προσπαθεί να γυρίσει πίσω-πίσω να μου πετάξει τις πόντες από ενδιαφέρον, από φιλικό ενδιαφέρον, επειδή της αρέσω πολύ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω και δεν θέλω να μάθω πλέον. Τυπικές σχέσεις και ούτε καν το γυαλί, δηλαδή φάση. Απλά ό,τι υπάρχει για τη συγκατοίκηση σε έρευνα δουλειά ή κάποιο αγωνίσματο. Αλλιώς δεν θέλω να συζητάω μαζί της. Για πες, σε τι θες βοήθεια. Θα δει σιγά-σιγά. Εντάξει, νομίζω εμένα μπορείς να μου πεις. Όχι. Θα παίξω εγώ έξυπνα και στρατηγικά. Για να παίζετε σε μένα. Θα ψηφίζω έξυπνα και στρατηγικά και θα βγάζω το χαρακτήρα του αλουνού. Όπως είναι το χαρακτήρα του αλουνού, είναι πραγματικό. Εγώ θα είμαι ο τρελός χαρακτήρας και ο χαβαλές ο οποίος είναι, δεν θα αλλάξω. Απλά θα γίνεται λίγο και πιο καυστικό το κείμενο μου κάποιες φορές σε κάποιους ανθρώπους. Μέχρι να σκάσουν εκείνοι, όχι να σκάσω εγώ. Για να φανεί πραγματικά ποιοι είναι. Οκ. Μέσα. Let's do it. Γιατί εγώ δεν παίζω στρατηγικά, έπαιζα τόσο καιρό με συνέστημα και αληθινότητα. Χαρακτήρα. Α, σα παίξουμε λίγο στο γήπεδο του. Ναι, πάμε να το πάρουμε λίγο πιο σοβαρά, γιατί. Θα παίξω στο γήπεδο του. Μάλλον εμεί θέλουμε. Για να του δείξω ότι ξέρω να παίζω και στο γήπεδο του. Ξέρει ποιο είναι ο πρώτο, ε. Κουζίνα. Γι' αυτό είσαι αδερφό μου. Έχω δημιουργήσει τι φιλίε με του ανθρώπου και είμαι ξεκάθαρο απέναντί του. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα καλεστούμε να μείνουμε εμείς αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε αυτοί που είναι διαβασμένοι και πράττουν αναλόγως απέναντί μου, πράττουν και εγώ αναλόγως απέναντί τους. Δηλαδή, η Σοφία έχει μπει διαβασμένη, έχει δει ποιοι είμαστε, ξέρει ποιοι είμαστε, μπήκε πιο μετά και προσπαθεί είτε να μας τρελάνει, είτε να βάλει φιτιλιές, είτε να παίξει πιο έξυπνα. Όπως είπε και εγώ, θα παίξω στρατηγικά, το έχει παραδεχτεί η ίδια. Οπότε αποφάσισα και εγώ να αντιδράσω και να μην είμαι τόσο στον κόσμο μου. Οπότε θα τους υπόλοιπους, τους οποίους δεν τους θεωρώ φίλους γιατί τους θεωρώ αντίπαλους μου κανονικά, τους βλέπω τέρμα ανταγωνιστικά και δεν ενδιαφέρομαι για αυτούς. Θα παίξω εγώ στρατηγικά λοιπόν όπως παίζουν οι υπόλοιποι και ο πρώτος στόχος μου είναι αυτή στην κουζίνα. Okay, εννοείται, μα και εγώ θα πάμε εκεί, το ξέρουμε. Θέλω να σου πω. Ξενεσέα. Τι. 50-50, μέχρι τελευταίας πλώσεις. Αντρίκη. Και τι πιστεύεις ότι θα κερδίσω, το φοβάσαι. Όχι, πιστεύω ότι θα κερδίσω και απλά θέλω να σου δώσω και 50 χιλιάρικα. Μπορώ να φύγουμε, πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Κάτσε να δούμε. Tell me. Μπορείς να κάτσεις πολύ, σου παρακαλώ. Ναι, με.
Ο Πέτσης θέλει να φύγει. Πάλε καλά, μέλο. Πέτσα! Θα μείνω, αλλά είναι τελευταία φορά που με αμφισβητήσεις απέναντί σου, ειδικά. Γιατί με αμφισβήτησα. Ναι, γιατί ουσιαστικά με αυτό ήμουν να αμφισβήτησες το πιστεύω μου. Εγώ απλά τη δεύτερη φορά έπρεπε να το πω με την έννοια ότι έχεις το ελεύθερο να πας να μιλήσεις αυτή τη φορά για να το κάνεις. Γίνεται αντίστροφο. Όχι. Εγώ ήθελα να σου το πω ουσιαστικά, να σου πω πήγαινε, μίλα και λύστο. Τέλος πάντων, εγώ το πήρα τελείως διαφορετικά. Κακός. Το πήρα ότι εσύ με αμφισβήτησες και ότι αυτό επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά. Σου έδειξε ότι σε αμφισβητώ. Σου έδειξε ότι σε σέβομαι. Ήρθες μέσα φορσάτος και μου ζήτησες να μιλήσουμε και μου μίλαγες με ένα ύφος, λες και όντως άρχισες να πιστεύεις. Ναι, με ένα ύφος εκνευρισμού, γιατί όλοι είχαν προηγηθεί σήμερα μαζί. Και η γυναίκα μου λέει αυτό το πράγμα και μου λέει ο Σίδερος το είπε. Και λέω ρε, και στον Σίδερο. Και ο Σίδερος γυρίζει και μου λέει μετά, εγώ θέλω μόνο τα τυπικά μου λέει, γιατί θέλω παραπάνω ούτε αστεία ούτε τίποτα, θέλω τα τυπικά μου να το σπίτι. Και λέω εντάξει, λέω όπως θες. Γιατί εγώ νόμιζα ότι η Χριστίνα σας συμπαθώ και μιλάγαμε. Και υποστηρίζει τη μέρη ουσιαστικά σε όλο αυτό. Και ξέρω που θα πάρω ψήφους αυτή τη φορά. Και δεν φοβάμαι όμως, γιατί ο κόσμος όπως λέω. Και θα συνεχίσω και θα ξεκινήσω να παίζω και εγώ στρατηγικά. Βλέπει. Ωραία. Θα μείνω με τέτοιο πείσμα. Αφού καθόμαστε και συζητάμε, θέλεις λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ναι, πες μου. Ωραία. Δεν θέλω να μιλήσουμε για τους άλλους, δεν με αφορά καθόλου. Θέλω να μιλήσουμε για το μεταξύ μας. Σ' ακούω. Έχουμε κάνει μια ζήτηση, δεν θέλω να επαναλαμβανόμαστε ούτε να πλατιάζουμε. Δεν μου έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Εγώ σε κυνηγάω. Θα σταματήσω να σε κυνηγάω και θα είμαστε φίλοι. Ούτε σου ξαναπώ κάτι στο ερωτικό επίπεδο. Για να σε βγάλω τη δύσκολη θέση, λοιπόν. Το δέχομαι. Ο λόγος λοιπόν που έφτασα σήμερα στο μήνυμα είναι γιατί ξαφνικά έπιασαν στο στόμα τους τη σχέση μου. Που δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα για να πιάνω οποιοδήποτε τη σχέση μου εδώ μέσα. Τώρα, όσον αφορά τη μεταξύ μας σχέση, ξέρουμε πολύ καλά, σου έχω ξεκαθαρίσει από την αρχή, αυτό ήθελα και από σένα να επιβεβαιωθώ, ότι δεν θέλω ούτε να σου δίνω δικαιώματα. Μεγαλύτερη απόσταση αυτή τη φορά. Καλύτερα, καλύτερα. Δεν θεωρώ πως σου έχω δώσει δικαίωμα, δεν θεωρώ πως σου έχω δώσει ελπίδες, δεν θεωρώ ότι σε εκμεταλλεύομαι. Δεν νομίζω να σου έχω δώσει κάτι τέτοιο. Δεν ένιωσα ποτέ αυτό το πράγμα. Αν δεν ένιωθα, θα το έλεγα. Και τι θα λέω όλα από ό,τι βλέπεις. Άρα εσύ σκέφτεσαι Ελλάδα στο μυαλό σου και εσύ αμφισβητείς εμένα, μάλλον. Όχι, δεν αμφισβητώ εσένα. Τότε τι χρειάζεται να κάνω αυτό που έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ναι, αρέσει να σου πω λίγο κάτι. Τόσο καιρό είμαι ψύχρεμη. Ακούω τους πάντες. Προσπαθώ να φτιάξω την κατάσταση. Είμαι άνθρωπος που τους κυνηγάω όλους για να το λύσουμε. Κοίταξε, εδώ είμαι. Μην κοιτάς άλλο. Τα μένα, κοίτα μου στα μάτια όταν μιλάς. Σε φέρα σε δύσκολη θέση να σε προσβάλλω. Ποτέ, ανταποδίδω όμως. Το ίδιο ρωτάω κι εγώ εσένα. Ωραία. Εγώ έχω έρθει σε δύσκολη θέση γιατί σε γούστα. Αρκετά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ξέρω ότι δεν υπάρχει μέλλον. Άρα παρόλα αυτά σου κάνω κανένα χάζο φλερτ για το χαβαλέ και την παρέα. Γιατί μου αρέσει και η παρέα σου. Δεν μου αρέσει μόνο να φανεί αγάπη μου, ότι είμαι το Α μόνο. Και δεν μου αρέσει εγώ, είμαι ΑΒ. Να το έχουμε πει αυτό. Ναι. Και στο απέδειξα νομίζω σιγά σιγά. Σωστό. Ναι. Καλή είναι το γι' αυτό. Σέβομαι τη σχέση σου και όπως είπα και μέσα, δεν μου αρέσει να είμαι τρίτο. Και δεν μου αρέσει να κάνω αυτό το πράγμα το οποίο έκανα εγώ στη μέρη και φάρθηκε σαν και ζήτησα συγγνώμη. Μέσα έχει αναφερθεί το γεγονός ότι εγώ βρίσκομαι σε σχέση και υποστηρίζω τη σχέση μου, π.χ. Ναι. Και εγώ υποστηρίζω τη σχέση σου. Αυτό το ξέρω. Έχει φανεί. Ναι, ωραία. Άρα πού κολλάς? Δεν κολλάω. Άρα γιατί με αμφισβήτησες? Δεν σε αμφισβήτησα. Εσύ με αμφισβήτησες. Δεν σε αμφισβήτησα. Τουλάχιστον έτσι το πήρα. Ωραία. Άρα έγινε παρεξήγηση. Ήρθα να σου πω ότι με μεταφορικά κιόλας δεν το παρεξηγήσεις, σου αφήνω το λουρί όρμα. Να ξεκαθαρίσεις τη δικιά σου θέση. Τελικά. Έχω ξεκαθαρίσει τη δικιά μου, ήρθα και μίλησα. Είδες όμως ότι το αντιμετώπισα. Σωστά. Ναι. Τι συμπέρασμα έβγαλες από αυτούς τους δύο? Ότι έχουν κάνει ένα κόμμα προκειμένου να μας τρελάνουν. Και δεν θα το καταφέρουν, ήδη το αυτοί. Εγώ έβγαλα ένα άλλο συμπέρασμα. Ναι. Θέλανε να σπάσουν τη μεταξύ μας σχέση. Εγώ ξέρω ένα άλλο πράγμα. Ή και όχι. Εγώ ξέρω από πού θα ξεκινήσω και πού θα καταλήξω. Θα ξεκινήσω από εκεί και από εκεί. Και θα παίξω στρατηγικά αυτή τη φορά. Γιατί μπήκα πολύ χάχα και πολύ χαβαλέ. Δεν παίζω στρατηγικά. Αλλά όχι στρατηγικά. Ποιος θέλει να με τρελάνει, ποιος θέλει να κόψει το παρεάκι μας, γιατί καλό και κακό, ναι, είμαστε κλικά. Ναι, είμαστε κλικά γιατί περνάμε καλά, δεν έχουμε κόμπλεξ και δεν νιώθουμε κατώτεροι. Τους αγαπάμε και τους συμπαθούμε όλους και προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στο σπίτι. Εφόσον αυτοί δεν μας χωνεύουν, δεν τους χωνεύω κι εγώ. Ξέρω τι θα ψηφίζω, ξέρω πώς θα ψηφίζω και ξέρω ότι θα παίζω στρατηγικά πλέον. Ποιος με ενοχλεί περισσότερο εκεί, γιατί αυτή παίζει στρατηγικά, με έχει παρακολουθήσει. Αυτή προσπαθεί να μου κόψει τη χαρά μου, τα κομπλιμέντα που μου κάνετε. Και ό,τι κάνουμε στο σπίτι, και αυτή προσπαθεί να με βγάλει τρελό και να σου βγάλει τα νεύρα. Δεν τα καταφέρουν, αυτό θα μείνω. Ένας λοιπόν από τους ανθρώπους που εγώ έχω ταιριάξει είναι ο Στίβ. Δεν γίνεται τον Στίβ να τον έκανα στην άκρη επειδή το παιδί απλά μου είπε ότι με βλέπει ερωτικά. Δηλαδή, έχουμε μιλήσει και για τη σχέση μας, του έχω ξεκαθαρίσει, το έχει σεβαστεί. Δεν είναι ούτε. Πώς να το πω, πονηρός,
ούτε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, ούτε να με διεκδικήσει γιατί μπορεί να σκέφτεται ότι θα μείνουμε μέσα περισσότερο τα παιδιά που είμαστε πιο κοντά. Ούτε τίποτα, ούτε δικαιώματα έχουμε δώσει. Ούτε καν εγώ δηλαδή που το έχω ξεκαθαρίσει και αν ήταν έτσι δεν θα το έλεγα από την αρχή ότι βρίσκομαι σε σχέση. Με φώναξε την κυρία Μάγκη στην αρχή. Κώστα! Έλα, αγάπη μου. Έλα, πάμε μέσα. Τι δουλειά. Πρέπει να το σκεφτώ με αυτό. Θέλω και αυτήν μαζί. 8, 9, 10. Πώς φορές τα έχεις μετρήσει? Φίλε, έχω μετρήσει πάνω από 10.000 σκουριά σήμερα. Όλα είναι λάθος. Όλα. Τι μισό λέω είναι λάθος? Όλα είναι λάθος. Οι μάρκες που βρήκανε είναι λάθος. Τα αντικείμενα που βρήκαμε είναι λάθος. Είναι όλα λάθος. Και δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς, δεν με έχει ρωτήσει κανείς. Και έχω μετρήσει 10.000 πουλιά. Δεν πειράζει, θα φάμε. Έχεις, αυτό είναι το καλό. Έχεις 10.000 πουλιά? Όχι, τα έχω μετρήσει γιατί τα έχω μετρήσει πολλές φορές. Και τα έχω στήσει. Αλλά θα φάμε. Οπότε είσαι it's okay. Σίγουρη. Είναι τόσο όλα οργανωμένα. Είναι όλα οργανωμένα. Οι μάρκες βγήκαν 2.800. Οι μάρκες δεν είναι 2.800. Είναι στημένες. Είναι αναδεκάδες, οπότε φαίνεται. Γενικά τα έχω στημένα να φαίνονται πολύ. Δηλαδή τι είναι, πόσες είναι οι μάρκες, δηλαδή. Λοιπόν, οι μάρκες είναι 2.514. Τι έχει πάει αλλού, ε. Η Ευδοκία τα μέτρησε όλα και είπε ότι όλα λάθος τα έχουμε μετρήσει. Λάθος τα έχουμε μετρήσει. Ναι, ναι. Ότι τα ξαναμέτρησε και βγήκε άλλα αποτελέσματα. Έλεγε πτηνά, που σημαίνει, ας πούμε, ότι η μέλισσα που είχε μέσα το μπάνιο, ενδεχομένως... Εντάξει, δεν είναι μεγάλο το κακό. Μια δική μέλισσα πετάει, έχει φτερά. Μέλισσα, είναι τέσσερις νυχτερίδες. Εντάξει, απλά το αναφέρω εγώ. Είναι μία μέλισσα και είναι και δύο πεταλουδίτσες, οπότε... Άρα, τι πεταλούδες πετάνε, πτηνά θεωρούνται. Όχι, αγάπη μου, μην το ξαναπείς αυτό. Στο οπτικό δεν είναι. Το πτηνό είναι κατηγορία... Όχι, αυτό άστο. Τι άστο, και η μέλισσα και η πτηνά θεωρούνται αυτά... Πτηνά είναι αυτό που πετάνε, όχι μόνο τα πουλιά. Πτάμενα θεωρούνται. Αν έτσι την κουκουβά, γιατί την βάζουμε στα πτηνά. Είναι πτηνό η κουκουβάγια. Επομένως, αφαιρούμε για παράδειγμα τη μέλισσα που είναι στο μπάνιο. Κερδίζει αφαιρούμε τις δύο μέλισσες παιχνιδάκια που είναι στην κουζίνα. Αφαιρούμε τις δύο πεταλούδες. Αφαιρούμε αυτά τις που είναι να. Δεν μπορούμε να το διευκρινίσουμε αυτό. Αυτό. Όποιον φωνάξει πρώτο θα το διευκρινίσουμε, γιατί τελικά δεν θυμόμασταν αν έλεγε ο φάκελος πτηνά ή γενικά υπτάμενα, δηλαδή ό,τι πετάει. Που σημαίνει ότι θα αφαιρέσουμε αυτά που δεν είναι τελικά πτηνά, αλλά παρόλα αυτά πετάνε. Που δεν είναι πολλά, είναι μια μέλισσα, είναι δύο πεταλούδες και είναι και νυχτερίδες. Γενικά, εγώ θέλω να σας πω ότι. Δεν έχω 5-6 αποκλήσεις. Περίμενε, τα παπάκια είναι πτηνά, δηλαδή. Ναι. Ναι, εγώ θέλω να σας πω ότι επειδή η νύχτα ακόμα είναι μεγάλη και γενικά και η μέρα είναι μεγάλη, ας μην αγχωθούμε και ας μην μας επηρεάσει αυτό, ας πούμε, δραματικά ότι χάσαμε κάποια αποστολή. Όλη τη μέρα μετρούσα, δεν υπάρχει λόγος. Είμαστε γενικά safe. Αυτό εγώ το πιστεύω. Αυτό δεν ξέρουμε, γιατί μόνο εσύ μέτρησες. Άκου, όλα είναι δεν κατηγορηποιημένα. Άκου λίγο. Αυτό είναι δεν είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι λίγο διχαστήκαμε, γι' αυτό χάθηκε η μπάλα. Θα σου πω γιατί. Μπορείτε να πάμε, εμένα η συμβουλή μου είναι, αν θέλετε να την ακούσετε, είναι όλα κατηγοριοποιημένα, είναι πολύ εύκολο να μετρηθούν και είναι κατηγοριοποιημένα σε δωμάτια και σε κατηγορίες μες στα δωμάτια. Δηλαδή δεν είναι χάος. Εγώ είναι, δεν σου λέω ότι είναι χάος, είναι σου λέω ότι τόσα όλα... άτομα μετρήσαμε και αυτή τη στιγμή βγάζεις όλους εμάς λάθος, ότι δεν μετρήσαμε σωστά και μέτρησες μόνο εσύ σωστά. Δεν λέω αυτό, παιδιά, εγώ μετράω όλη μέρα. Εγώ πιστεύω ότι απλά δεν ότι το επικοινωνήσαμε. Το θέμα είναι ότι... Είναι άγριο να το πεις έτσι, είναι άσχημο. Όχι, καθόλου. Να πεις ότι όλοι μετρήσατε λάθος. Όχι, εγώ δεν πιστεύω αυτό. Μέτρησα. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι γίνανε κάποια λάθη στους υπολογισμούς. Δεν λέω ότι είστε όλοι λάθος. Έγιναν κάποια λάθη σε κάποια πράγματα. Συν το ότι μπορεί να μην προσθέθηκαν κάποια πράγματα. Άρα, σωστά. Βγάλαμε λάθος αριθμούς. Γιατί αν. Το ίδιο αν, λέμε. Αν δεν έβγαζα αυτό που σου είπα με τις μάρκες και όλα τα άλλα είναι πολύ διαφορετικά. Εγώ προτείνω να ομαδοποιηθούμε, να ενωθούμε. Είναι όλα κατηγοριοποιημένα και όποιος θέλει μπορεί να πάει να τσεκάρει. Είναι όλα γραμμένα εδώ. Αναντικείμενο γραμμένο από σένα. Και ανακατηγορία. Γραμμένα εγώ προτείνω, και μετρημένα από σένα πάλι. Εγώ προτείνω να τα μετρήσουμε, να τα κάνουμε ένα triple check. Εκεί πέρα μαζί. Που ήσουν εσύ και μετρούσες, αυτά είναι που έχουν βγει θεωρητικά μόνο σωστά. Αγάπη μου, πήγαινε, δες τα όλα.
Πήγαινε δεστά όλα. Εγώ τα έχω γράψει όλα, όλα εδώ. Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι θέμα σωστού και λάθους. Εγώ απλά τα έκανα 2 και 3 φορές. Εγώ το είδα σαν κάτι να έχω να απασχοληθώ. Δεν ήθελα να προκαλέσω αυτό σε καμία περίπτωση. Εγώ όλη μέρα κάθομαι και το κάνω γιατί λέω για να το ζήτησε ο Big Boss, μάλλον κάτι είχε στο μυαλό του. Είναι μείον 3 νυχτερίδες και μία νυχτερίδα 4 νυχτερίδες. Η μέλισσα που είναι η χτένα είναι μία και 2, γιατί αυτά δεν είναι πτηνά, δεν είναι στην κατηγορία των πτηνών. Η μέλισσα που είναι μέσα η χτένα και 2 μελισσούλες ακόμα, οπότε είναι μείον 7, οπότε είναι 5.107. Έχει σπουδάσει ορνηθολογία. Δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την ορνηθολογία. Απλά τα πτηνά δεν σημαίνει οπτάμενα. Τα πτηνά είναι κατηγορία. Είναι, ας πούμε, όπως λέμε, θηλαστικά, τροκτικά. Μ' αρέσουν τα ζωάκια γενικά, έχεις καταλάβει. Οπότε νομίζω ότι η κατηγορία των πτηνών. Α, κάτσε. Ας πούμε, η νυχτερίδα είναι θηλαστικό. Αλλά ύπταται. Αλλά δεν είναι πουλί. Είναι στα πτηνά, δεν είναι. Και οι μέλισσες είναι έντομα. Ήπτονται κι αυτά, αλλά δεν είναι στην ευρύτερη κατηγορία των πτηνών. Έχω λάθος. Είμαι λάθος. Σε έκαψα και σένα. Τι ήταν αυτό, ήταν wrong. Είναι πτηνά, είναι πτηνό. Δεν θα την έλεγα πτηνό τη μέλισσα. Κωστή, από ό,τι κατάλαβα, ένας, δύο, τρεις. Ναι. Θέλετε να πάμε στα κορίτσια και να ζητήσουμε τα κορίτσια να πάνε μέσα σε εμάς. Τι? Στα υπόλοιπα παιδιά. Μέρη, π.χ. Ισίδωρο. Εγώ θα πρέπει να είμαι στο. Μετά, παιδί μου, όταν βγει, μετά. Τι εννοεί? Για μετά να κάνω τράβα, να πάρει το κρεβάτι μου εκεί που κοιμάμαι εγώ στι Γιώτα κάτω. Για το σπίτι. Α, συγγνώμη. Α, λέτε όταν θα βγω από το κάπτεν, πού θα βρίσκομαι. Εγώ θα ήθελα να το κρατήσω το κρεβάτι μου. Αυτό που. Εννοείται. Ναι. Κοίτα, ο Ισίδωρος είναι ο μόνος ο οποίος θεωρώ ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον ύπνο. Αυτό που έχω και επειδή αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Αν δεν έχει κανένα πρόβλημα, εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου. Ύπνο, γι' αυτό το διευκρίνησα κιόλας χθες ότι εγώ είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που δίπλα μου μπορεί να κάνω σεξ και εγώ να μην το ακούω. Υπάρχουν και φορές που κάνω σεξ και με παίρνω ύπνο, τέλος πάντων. Θα πάω ύπνο. Αλλά έχει τύχει. Ωραία, τέλεια, κρατά το κρεβάτι σου. Να το κρατήσω. Από εκεί και πέρα, βρείτε κι εσείς. Ό,τι θέλετε. Πάρα και... το μόνο που μένει είναι η Σοφία και η Μέρη στο δωμάτιο μέσα. Αν θέλουν να πάρω το κρεβάτι για τα δικά μου και το Πέτσα και ο Κώστας να έρθει σε κάποια άλλο κρεβάτι. Μετά εγώ θα αλλάξω. Δεν θέλω Σοφία. Όπου πάει η Σοφία, μακριά εγώ. Μπέζε σου, μιλάω. Λοιπόν, Ευδοκία, να σου πω. Γιατί ήσουν μέσα στο δωμάτιο. Έχουμε αποφασίσει όλοι να αλλάξουμε λίγο τη διαρρύθμιση των δωματίων. Εσύ έχεις τη δυνατότητα και να κρατήσεις το κρεβάτι σου για να μείνεις στο υπάρχον δωμάτιο και να μεταφερθείς, άμα θέλεις, στο δίπλα σε κάποιο άλλο κρεβάτι. Καλή, γιατί να μην έχω τη δυνατότητα να κρατήσω το κρεβάτι μου? Τι έχει γίνει? Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μου το λες και είναι κανένα. Ναι, εγώ θα το κρατήσω το κρεβάτι μου. Παρεξηγείται με τον Ισίδωρο. Ποιος? Η Ευδοκία. Γιατί? Πώς του το είπε έτσι, του λέει: έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις να κάτσεις ή να πας δίπλα, και λέει έτσι όπως του το είπε. Και λέει: γιατί μου το είπε έτσι και τι έχω δει. Εγώ για αυτό το κρεβάτι πάλεψα, λέει. Θα μείνω, λέει. Να μείνει, δεν τη είπαμε να φύγει. Ναι. Απλά εμείς θα κάνουμε τη ζωή μας. Προστίθεται το μέλλον. Δηλαδή αυτό θα είναι το quiet και το άλλο. Ναι. Όπως ήρθε η Σοφία που είναι καινούριο μέλος, έτσι έρχονται και άλλα άτομα εδώ. Αν σκεφτούμε ότι, για να είμαστε και δημοκρατικοί, εφόσον εμείς κοιμόμαστε νωρίς και είναι και το δωμάτιο των κοριτσιών, στα οποία, ας πούμε, έχουμε το μπουντουάρ και βαφόμαστε και είναι εύκολο, είναι γενικά χρηστικό και όμορφο το πρωί να ξυπνάς σε κάτι τέτοιο, σου δίνει μια μεγάλη ευκολία, ίσως να ήταν λίγο πιο κατανεμημένο για να ευχαριστεί περισσότερο, αυτό. Το έχω καταλάβει. Ωφελημιστικά, δημοκρατικά. Το έχω καταλάβει. Αυτό. Δεν είμαι άνθρωπος. Ωραία. Που... Ωραία, γιατί δηλαδή, να μην προτείνουμε, αφού είμαστε 4 λοιπόν στο δωμάτιο αυτό, ο Νίκος που είναι μόνος του, να έρθει ο Νίκος σε εμάς και τα παιδιά αυτό, να αυτό πάνε είναι. Όλα εκεί. Εγώ είπα να μην ότι απόψε ξεσηκωθούμε 4 άτομα. Ως αρχηγός από τον καθένα. Δεν ναι. ήρθα να ανακοινώσω κάτι. Συγγνώμη, εγώ έτσι το αισθάνθηκα. Δηλαδή, όταν μου λες έχεις δυνατότητα να κρατήσεις το κρεβάτι ή να πας από την άλλη. Ναι. Αυτό ο Ισίδωρος ανακοίνωσε λίγο... το διαχωρισμό. Ναι. Αυτό ήταν το πρωτοτελεσμένο. Γι' αυτό και εγώ κάθισα και συνέχισα και το συζητάω.
Βρέθηκα λίγο προτετελεσμένο και ο τρόπος που το εισήγαγε ο Ισίδωρος δεν είχε καμία σχέση με το τελικό αποτέλεσμα της συζήτησης. Και εδώ έρχομαι στο ότι ναι μεν, να είμαστε ανοιχτοί και να είμαστε ανοιχτοί σε απόψεις, αλλά κάποιες φορές καλό είναι να επιχειρηματολογούμε διεκδικώντας και κάποια δικαιώματά μας. Βρέθηκα λίγο προτετελεσμένο. Στο τέλος μου είπε ότι ήθελε να το συζητήσει δημοκρατικά. Δεν ξέρω πώς μια συζήτηση μπορεί να αρχίσει δημοκρατικά όταν σου λένε έχεις δυνατότητα να κοιμηθείς στο δωμάτιο που θα είναι το lounge room και, ή να πας στο άλλο. Δεν είναι τόσο δημοκρατικό για μένα και σε μια συζήτηση που δεν ήμουν και μπροστά. Εγώ από ό,τι κατάλαβα, η Ευδοκία θα ήθελε να κρατήσει το κρεβάτι της. Να το κρατήσει. Όχι όμως. Την ενοχλεί η φασαρία. Αυτό δεν γίνεται. Φασαρία δεν θα κάνουμε. Θα βγούμε έξω. Επομένως. Άμα ήμασταν δηλαδή, περίμενα, άμα ήμασταν 14 άτομα. Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο κορδάτο. Παιδιά, όχι, περιμένετε λίγο, περιμένετε λίγο, περιμένετε λίγο. Όχι, συζητάμε, μη κοντράρεσαι. Η Σίδωρε. Είναι μια αλλαγή ή την ενοχλούν τα άτομα. Όχι, την ενοχλεί το. Η Σίδωρε. Θέλει το κρεβάτι της, αλλά. Και την ησυχία της. Ναι. Ωραία. Ναι. Επομένως, ουσιαστικά είναι σαν να θέλει τους δίπλα υπνόμενους, αλλά στον εδώ χώρο. Λοιπόν, αυτό θα συζητηθεί. Εγώ πήρα από όλους τις απόψεις και τα θέλω και αύριο που θα καθίσουμε θα συζητήσουμε όλα αυτά και θα καταλήξουμε κάπου. Δεν νομίζω, αλλά εντάξει. Αν. Με τη συμπεριφορά της και με τα λεγόμενά της θα καταλήξουμε κάπου. Στίβ, να σου πω κάτι. Σε όλα υπάρχει λύση και θα βρούμε τέλος πάντων τη λύση που είναι. Θα βρούμε τη λύση που είναι πιο κοντά σε όλους και θα δούμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι όλα τα κορίτσια είναι εδώ πέρα και βάφονται εδώ πέρα. Δεν έχουν αφήνουν τελεία κορίτσια και τα μάτια που βάφονται εδώ πέρα για να μας το βάφουν. Είναι ένα point γιατί η Σοφία και η Μέρη βάφονται στο μπάνιο. Και επίσης κάτι άλλο. Επειδή εγώ τα λέω αυτά που θέλω να πω και εσείς, αν κάτι σας προβληματίζει ή σας στεναχωρεί ή σας τέτοιο, θα μου το λέτε κανονικά. Άλλο εσύ τώρα. Τίποτα. Τίποτα άλλο. Σας αφήνω. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Σίγουρα μωρή Σπανιόλα. Πιστεύω παίζει πολύ σοβαρή μπάλα. Είναι πολύ έξυπνη. Εμείς είμαστε επίσης έξυπνοι, οπότε. Πάντα θα υπάρχει κάποιος πιο. Χτυπάει εκεί που ξέρει να χτυπάει, μπρο. Είναι πολύ διαβασμένο. Μωρή στην αγρίδα. Να ξέρεις, να ξέρεις εμάς όλους, όλους εμάς εδώ πέρα μέσα. Όπως τα λέει, έχει δίκιο. Όπως εμάς εδώ πέρα μέσα μας έχει διαβάσει όλους. Και εγώ το πιστεύω. Όλους μας έχει διαβασμένους όλους. Είναι. Δεν ξέρω αν είναι έξυπνη ή αν είναι κουτοπώνηρη, αλλά είναι διαβασμένη. Ναι. Αυτό το λες, ότι είναι διαβασμένη. Δηλαδή, είναι διαβασμένη, μπρο, είναι διαβασμένη, είναι διαβασμένη. Αυτό δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις σε καμία περίπτωση ότι είναι διαβασμένη. Πότε έγινε πραγματικά που θέλω το σπίτι. Ξεκίνησαν όλα επειδή ένιωσε ότι ήθελε να κάνει την καλή την πράξη και να πει αυτό εκείνο και το πράγμα στη μέρη. Και ξεκίνησε. Εμείς δεν μπήκαμε διαβασμένοι, εμείς μπήκαμε τα συναισθήματά μας και τα εξελίξαμε εδώ μέσα. Φίλε, εμένα δεν είναι ότι με ενδιαφέρει ούτε χαιρέτη ή να. Δεν μ' αρέσει σαν χαρακτήρα. Αυτό είναι άλλο που λες. Δεν μ' αρέσει σαν χαρακτήρα. Γενικά δεν μ' αρέσει. Κάτι δεν μ' αρέσει. Ναι, αυτό είναι άλλο. Αυτό όχι. Ναι. Αυτό είναι άλλο. Πιο πολύ μ' αρέσει, ας πούμε, αυτό που λέει ο Κωστής, ότι ένα άνθρωπο, παρά το γεγονό ότι ακόμα δεν έχω εντοπίσει το λόγο, κάτι δεν μου κάνει.
κάτι δεν μου κάνει. Ας πούμε, θες να το πάμε πιο γενικά, δεν μου αρέσει. Ναι, 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 ναι. Κάτι δεν μου κολλάει, κάτι, αλλά ακόμα δεν το έχω βρει. Παρά αυτά, γιατί σε αυτά υπάρχει μερίδιο ευθύνης και δικό μας. Σας μιλάει ο Big Brother, ο Στέφανος, να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Να, δόξα τω Θεώ. Στέφανε, έχει περάσει προθεσμία των 24 ωρών. Θέλω να μου ανακοινώσεις την απόφασή σου. Η απόφασή μου είναι Big πως θα αποχωρήσω του Big Brother, γιατί δεν μπορώ άλλο. Το μυαλό μου έχει φύγει έξω. Χειρότερος λόγος που θέλω να αποχωρήσω είναι και η σύντροφός μου, η οικογένεια, λίγο απ' όλα, λίγο απ' όλα, Big. Αλάνια μου, ελάτε λίγο. Όλοι μαζευτείτε για μια τελευταία φορά. Απολύομαι! Σήκω κουμπάρε. Απολύομαι! Απολύομαι. Απολύομαι. Η δικιά μου, απολύομαι. Ας κάτσω κι εγώ. Στην καναπέ, έλα κουμπάρε μου. Δύναμή μου. Αρχοντά μου. Θα κάτσω κι εγώ μια φορά σε αυτήν την άσπρη καρέκλα που δεν έκατσε ποτέ. Να κάτσω και έχεις κάτσει, τα έχεις περάσει όλα, κάτσε και σε αυτό. Θα κάτσω εδώ και τις δυο θα κάτσω. Εγώ πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από το παιχνίδι, γιατί δεν μπορώ άλλο, το μυαλό μου είναι έξω για διάφορα πράγματα. Λίγο η σύντροφος, λίγο η οικογένεια, λίγο το φαγητό, λίγο η ορατότητα, λίγο από όλα τα συναισθήματα. Θα φύγω. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Από τον κάθε έναν πήρα πολλά πράγματα που δεν το περίμενα. Όπως τον Πάνο π.χ. Που ήταν ένα άλλο παιδί, τον Νίκο. Από όλους σας πήρα κάποια πράγματα, τον Στίβ. Τον Νίκο, Σεβδοκία, Σαμάρθα δυναμή, Μέρη, Καρδούλα, ο Ισίδωρος ξεχωριστός, η Σίγια δυνατή, η Σοφία, ο Κότσης ο κριτικός και η αρχόντισσα του τραγουδιού και τα πάντα Αρχιλίτα. Να το ζήσεις τόσο γίνεται καλύτερα, ο καλύτερος να κερδείς. Και αυτό, παλικάρια, να περνάτε καλά, να έχετε χαμόγελα, θα σας βλέπω, θα σας καμαρώνω. Θα φάω και 13 πιτόγυρα για μας. Θα φάω και 12 σουβλάκια για εσάς και ένα λουκάνικο για μένα. Λοιπόν, θα σας ανάψω όλοι κεράκια, να είστε καλά, να έχετε δύναμη, να είστε όλοι μια γροθιά, παλικάρια, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, κανένα. Σας ευχαριστώ. Αλάνια μου, έφτασε η ώρα να φύγω. Σας ευχαριστώ. Πάνω, γορίνα μου, σε ευχαριστώ, Φιλανάκο. Και εγώ σε αγαπάω, γορίνα μου, σε ευχαριστώ για όλα. Είσαι μεγάλη καρδούλα και το έχεις δείξει και με τον Ισίδωρο τα πάντα. Σίγια μου, είσαι δύναμη. Ισίδωρέ μου, αρχηγέ, να είσαι καλά, δυνατός. Ξέρεις τα πάντα, όλη μια μερούλα. Είσαι μια καρδούλα, καρδούλα μου. Αγγελίτα, είσαι ένας δυναμίτης. Τι Αγγελίτα, ρε. Σαμάρθα, Σαμάρθα. Είσαι ένας δυναμίτης. Χαλάλη στα 56 ευρώ το λεπτό. Δύναμη να είσαι, δεν χρειάζεται τίποτα, αγάπη όλη. Νικουλάρα μου. Εσύ τα έχουμε πει. Αγγελίτα μου, δυνατός, είσαι δυνατός εσύ. Μην αγχώνεσαι. Όπα. Λοιπόν, Κωνσταντίνη μου Κριτικάτση, ευχαριστώ για τα γέλια που με έδωσες. Να δίνεις πάντα γέλια στην παρέα και τίποτα. Αγγελίτα μου, αρχόντισά μου, Βασίλισσα, να είσαι καλά, δυνατή. Πως έχεις τον Πάνο. Ρε τρίκαλε, δύναμη. Σε άρχοντες. Να είσαι δίκαιος τα πάντα, να είσαι περιμένω έξω όπως είσαι τα πάντα, είσαι ζυγαριά. Και να παραμείνεις αρχόντισσα. Θα σας βλέπω, εννοείται. Να περνάτε καλά. Κουμπάρε μου, θα τα πούμε, σε περιμένω. Με το καλό, να είσαι δυνατός, υπομονή, πίστη σε όλους. Εγώ παίρνω τα πραγματάκια μου, σας χαιρετώ, καλή δύναμη. Γεια σου Μπικ, τελευταία χαιρετούρα και ευχαριστώ για την εμπειρία. Να είσαι καλά. Εδώ γίνεται της πόπης, παιδιά. Εγώ θα το φτιάξω τώρα. Σου δώσω το κατσαρολάκι. Μπράβο. Ωραία. Αυτή η καραμέλα με το βούτυρο δεν τέριαξε καθόλου στα μήλα.
τελικά, όταν μου επεμβαίνουν στη μαγειρική μου, μου τα κάνουν αλλιώς. Εσύδωρο, μαζεύω τα όσα έπλυνα εχθές. Ναι, που τα λερώσαμε και αυτά. Τα πλύνεις. Τι? Τα υπόλοιπα δεν θα τα πλύνεις πριν μιλήσω όχι. Και πω... Όχι, θα τα πλύνω και μίλα μετά. Όχι, γιατί όχι, δεν... όχι, όχι, όχι. Όχι ρε παιδιά, αφήστε να τα πλύνω γιατί γίνεται ένας χαμός. Μιλήστε, δεν πειράζει, δεν το κάναμε εμείς. Εμείς αφήσαμε καθαρή την κουζίνα. Δεν πειράζει. Και το θέμα είναι ότι το είπα κιόλας, τους είπα. Είναι καθαρό στην ενοχή της, ο άλλος ενδεχομένως δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει τόσο έντονα. Εγώ όταν βγήκα όμως το πρωί και το είδα και είδα τη μύγα, μου χτύπησε πιο πολύ. Επομένως, άμα κρατήσουν αυτή την εικόνα, κανείς δεν θα τα αφήνει έτσι. Αυτό θέλω να πιστεύω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ίσως επειδή το είπα έγινε επιτηδευμένα. Άμα είναι να γκρινιάξουν, είναι νεαρά παιδάκια. Άμα είναι να σε εκδικηθούν, δεν είναι καθόλου παιδάκια. Και εγώ λέω να δούμε ποιος θα ευαισθητοποιηθεί γενικώς. Γιατί όλοι περνάνε, αλλά κανείς δεν βλέπει να ευαισθητοποιείται. Μόνο εμείς. Ούτε εγώ μπορώ να τα βλέπω, αλλά πρέπει. Το να επεμβαίνουμε σε ένα φαγητό και να έχουμε ιδέες και να είμαστε grand chef, μπορούμε όλοι, από όσο έχω καταλάβει. Το να συμμαζέψουμε αυτό το χάος, μπορούν μόνο 2-3 άτομα. Οι υπόλοιποι ξέρω αν γκρινιάζουν, βαριέμαι, δεν έχω τι να κάνω και το σπίτι σε λίγο θα μας φάνει κατσαρίδες. Δεν χαλάω τη ζαχαρένια μου, αλλά θα χαλάσω τη ζαχαρένια των άλλων. Αυτό βλέπω. Ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που άφησαν την κουζίνα σε αυτή την κατάσταση? Βεβαίως. Είναι ο Στίβ, ο Πάνος, τα κορίτσια, εντάξει. Τα κορίτσια όμως κάνουν άλλες φορές δουλειά. Εγώ βέβαια ανέθεσα συγκεκριμένα στον Νικόλα, τον πρώην σύζυγο, του είπα αυτού νου. Γιατί αυτός με είχε προσβάλει που δεν ήθελε να φάει το φαγητό μου και του είπα θα πλύνεις τα πιάτα το πρωί που θα σηκωθώ. Προφανώς γι' αυτό δεν τα πλύνε. Το είπε 5-6 φορές, θα πιάσουμε κατσαρίσια μέσα, θα χαλάσω τη ζαχαρένια, θα χαλάσω σε άλλους τη ζαχαρένια. Τι έχει πελάει και λέει, μπρμπυρίζει και όλη την ώρα. Ας να μπρμπυρίζει, μην δίνει σημασία. Μην δίνει σημασία. Δεν μπορώ, θα τσατιστώ, δεν μπορώ. Μην τσατιστεί, μου, θα το φτιάξω εγώ. Πέτσα, η άλλη, να ξέρεις, μιλάει πάρα πολύ πίσω την πλάτη σου. Και για σένα. Λέει γι' αυτό δεν φάγατε τα μήλα, γιατί τα κάνει ο άλλος. Υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή για τα μήλα. Και εγώ του είπα να μην τα κάνει έτσι, γιατί τα κάνει χάλια. Είπε δύο πράγματα. Ναι. Πάρτε τον Νικόλα. Ο Νικόλας μου τα είπε. Και ξεκίνησε και λέει για την κουζίνα. Λέει τρώνε και τα μπλένουν και τα παρατάνε. Πιάσουμε κατσαρίδες στο μέσα. Δεν θα χαλάσω τη ζαχαρένια μου για αυτούς. Εγώ θα τους χαλάσω τη ζαχαρένια και θα δούνε. Όταν μιλάω εγώ και εσύ, δεν μας άκουγαν. Το να καθαρίσει μετά από 5 ώρες, να καθαρίσει μετά από 1 ώρα δεν έχει διαφορά. Το να μουρμουράς και να πεις ότι παιδιά εμένα δεν πολύ αρέσει. Θέλω να το κάνω τελείω πιο γρήγορα. Δεν παρέσει, το βλέπω ή θέλω να μαγειρέψω, θέλω να κάνω κάτι. Να το σεβαστώ. Αλλά το να μουρμπάς πίσω από την πλάτη. Να λες ότι η Παναγιώτης έκανε χαλιά το φαγητό γιατί δεν σ' άκουσε και ποιος θα φάει όλα αυτά για να τα πετάξουμε. Και μπυρμίλισμα και να λες τις εκφράσεις. Δεν χαλάσω εγώ τη ζαχαρένια μου. Εγώ θα τους χαλάσω τη ζαχαρένια. Αν δεν είναι αυτό στρατηγικό, τότε τι είναι αυτό που κάνω εγώ. Εντάξει, ας να δίνουμε. Μην ασχοληθεί. Το μπυρμπύρι. Το πισόπλα το μπυρμπύρι και το κουτσομπολιό είναι κακό. Γιατί όντως είναι κουτσομπολιό τελικά. Και τα αποδεικνύει πέρα από την ξέρω. Τέλος τώρα. Αυτό λέγεται κουτσομπολιό. Ναι. Δεν θέλω να χαλιάσει εσύ και. Εγώ να χαλαστώ. Ξανά. Οι άνθρωποι που την αξίζουν δεν ξαναχαλιέμαι. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Τέλος. Απάθεια. Όπως δεν πάνε να έχω, απάθεια. Και απ' έξω λίγο έξω και στρατηγικά. Μήπως θα σε πάει στα μαζί μου. Ωραία. Εγώ μαζί σου τι να κάνει. Το έχω πει 100 φορές. Αυτή δεν είναι η πρώτη μας στόχη. Εγώ εδώ είμαι, μπροστά τη, τα λέω. Τη είπα ότι υπάρχει μια απάθεια απέναντί τη, δεν με νοιάζει, μου περνάει παρατήρητη και τα είπα και μπροστά τη. Έχει τα κότσια να πει μπροστά σε αυτού τα υπόλοιπα. Γιατί από ό,τι βλέπω, μία το παίζει καλή, μία το παίζει κακιά. Τι ακριβώς την πραγματικότητα είναι. Μια πολύ έξυπνη γυναίκα που έχει μπει στρατηγική ή μια παρεξηγημένη γυναίκα η οποία τη βγαίνουν τα νεύρα. Σας μιλάει ο Big Brother, ο αρχηγός να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ισίδωρε. Ναι.
Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εβδομαδιαία αποστολή. Ναι. Θέλω να συγκεντρώσεις όλους τους συγκατοίκους σου στο σαλόνι. Ναι. Υπάρχουν κάποια πτηνά μέσα στο μυστικό δωμάτιο. Θα επιλέξεις δύο συγκατοίκους σου που εμπιστεύεσαι και πιστεύεις ότι θα κάνουν σωστή καταμέτρηση, οι οποίοι θα πάνε να μετρήσουν και αυτά τα πτηνά. Μαζί τους θα πάω κι εγώ ή θα βάλω δύο άτομα που θα διαλέξω. Θα πάνε μόνο τα δύο άτομα που θα επιλέξεις. Παιδιά, ελάτε λίγο στο σαλόνι να πούμε κάτι. Big Brother, αποστολή. Ναι, κάτι για την αποστολή είναι. Ελάτε κι εσείς μέσα. Λοιπόν, καλημέρα. Γιατί μου συνεχίζεις. Πρέπει να διαλέξω δύο από τους συγκατοίκους μου για να συνεχίσουν την αποστολή και μέσα σε αυτή τη διάδα εγώ δεν θα πρέπει να βρίσκομαι. Υπάρχουν ακόμα κρυμμένα κάποια πτηνά στο μυστικό δωμάτιο. Επομένως, δύο από εσάς θα πάνε στο μυστικό δωμάτιο για να συνεχίσουν την καταμέτρηση. Σκέφτηκα να βάλω δύο κορίτσια και το σκεπτικό μου είναι να μπει η Σοφία που έχει περάσει από το μυστικό δωμάτιο και γνωρίζει λίγο τα κατατόπια, όπως και ο Νικόλας τα γνωρίζει και εγώ τα γνωρίζω, αλλά είπα να μπουν δύο κορίτσια και να μπει και η Ευδοκία, η οποία, ρε παιδί μου, τη δικιά μου, έτσι όπως την έκρινα τάξη, την έκρινα ως αταξία, δηλαδή φαίνεται ότι δεν είχα σωστό τρόπο να μοιράσω ακριβώς τις αρμοδιότητες έτσι όπως τις μοίρασα και πέσαμε έξω. Αλλάζει πολύ τις λέξεις μου. Είπες ότι δεν υπήρχε τάξη. Είπα θύμισε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο οργανωμένοι και να έχουμε περισσότερη τάξη. Ό,τι πάω, πας να μου το γυρίσεις ανάποδα. Οργανώνομαι πιο πολύ. Σου λέω ότι σκέφτηκα λίγο μπροστά τι μπορεί να γίνει και αυτό το πράγμα μου το έβγαλες πριν, ότι εγώ δεν σκέφτομαι έτσι δεν κάνω. Αντίληψη το λένε αυτό, εσύ δωρε. Να είμαστε θετικοί. Νομίζω ότι τώρα δεν είμαστε θετικοί. Επομένως, να επανέλθουμε. Ναι. Γιατί εγώ μια χαρά. Και εγώ. Επομένως, η Ευδοκία, επειδή. Τακτοποίησε. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τάξη, αυτό έχει να κάνει τώρα. Και ομαδοποίησε. Με την αποστολή πρώτα για να το συζητήσετε μετά. Επειδή τακτοποίησε και ομαδοποίησε όπως είδαμε όλοι, κρίνω ότι είναι καλό να μπει στο μυστικό δωμάτιο μαζί με τη Σοφία που επίσης έχει δει το δωμάτιο αυτό και θεωρώ ότι και να λειτουργήσουν μπορούν και να συνεργαστούν. Επομένως, καλή τύχη και στις δύο. Ο αριθμός που έχουμε ο τελικός είναι 5.162. 5.162, συν αυτά που θα προσθέσουμε από τα κορίτσια όταν βγουν. Πρέπει να ξεδέσουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε κάτι έξυπνο. Πρέπει να το βάλουμε σε ένα κλειστό χώρο, γιατί πρέπει να μετρήσουμε όλα αυτά. Τέλεια. Λοιπόν, θες να μετρήσεις εσύ αυτά, γιατί εγώ τα μετράω με λίγο διαφορετικό τρόπο και εγώ να αρχίζω ή και οι δύο. Ωραία, να αρχίσω να ψάχνεις. Θες να μετράς και να ψάχνω δύο. Έλα να το κάνουμε μαζί, γιατί ό,τι και να βρεις αυτά είναι πιο πολλά. Οπότε θα χάσουμε από εδώ. Πρώτα πρέπει να μετρήσουμε αυτά, Σοφία. Ναι. Εδώ δεν ψάξαμε. Στέλνει και μπάνια. Στο μπαλόνι μου 16 όντως, ε. Ναι. Άμα θες μπορούμε να τα βγάλουμε κιόλας. Με ακούτε. Ναι. Ο χρόνος σας έχει τελειώσει. Τέλεια. Μαρτζιό, έχεις παιδί μου δουλειά. Έχεις δουλειά. Ένα θα πάμε κάτω πιο ελιά. Πάμε, ναι. Αλλά έχει ήλιο. Θα σου πρόκοχε, ενοχλούθω. Εγώ ήθελα να σε πιάσω πιο απόγευμα να μιλήσουμε. Ναι, ήθελες να ηρεμήσω. Ναι, γιατί πιστεύω μπορεί να μου πεις πράγμα και δεν θέλω να ψυχραθώ, ούτε να τσακωθώ, ούτε τίποτα.
Με μένα δεν πρόκειται ποτέ να ψυχραθεί. Εσύ σε βλέπω ότι είσαι καλά. Σε βλέπω. Σε βλέπω. Σε βλέπω. Βλέπω ότι είσαι καλά. Μη χαλιέσαι για τίποτα, αυτό έχω να σου πω. Μη χαλιέσαι. Θα γίνω καλά. Εχθές είδα που σου είπα χθες. Εγώ μέχρι να σκάσω. Ήταν τόσο πολλά μαζεμένα που σορτσίζουμε τόσο να κλάμα. Δεν έχω ρίξει ποτέ στη ζωή μου τόσο να κλάμα. Πολύ κλάμα έρχεσαι χθες. Και εσύ, σε παρακαλώ, μην ασχολείσαι, μην δίνει σημασία για τίποτα. Πέρασε καλά όσο είμαστε μέσα και τίποτα άλλο. Μην χαλιέσαι, παιδί. Δεν θα ασχοληθώ με τίποτα, δεν θα χαλαστώ με τίποτα. Αλλά ό,τι βλέπω και δεν το ανέχομαι, θα το λέω. Εντάξει, εγώ θέλω αν με αγαπάς, δεν θέλω ποτέ να σε ξαναδώ, να σε ταποθετήσω. Εγώ σε ταποθετήσω. Ναι, στενοχωρέθηκα, να σου πω κάτι. Και σκέψου, δεν είσαι τα μέσα στη μανασχή σου. Μην νομίζει ότι δεν σε θέλω, ότι δεν σε αγαπώ. Δεν νομίζω. Δεν μου περάσει ποτέ το μυαλό σου. Κώστα μου, το ξέρω. Σε εκτιμώ πάρα πολύ, το ξέρει. Τι σου είπα χθες, είμαι εδώ, σε άφησα, δεν ήθελε να μου μιλήσει και να μην μιλάμε. Και μέρε να με μιλάμε, ξέρει ότι είμαι εκεί. Το ξέρει. Το ξέρω, το εκτιμώ. Τα πολλά δεν χρειάζονται. Ξέρεις ότι χθες δεν μπορούσα να μιλήσω χθες. Είναι τόσο το, πολύ χάλια. Είμαι πολύ άφησα. Χάλια. Σε άφησα. Αλλά να το ξέρεις κι εσύ, για τον Ισίδωρο, για σένα και για τον Νίκο μπορώ να πω, γιατί καταλαβαίνω ότι παιδί είναι, δεν έχω καμία αμφιβολία. Το ξέρω, κάπου, με τον Νίκο μπορεί να μην μιλήσω όλη μέρα. Ξέρω πια το μυαλό του Νίκου πώς σκέφτεται και ποιος είναι. Για όλους τους άλλους περιμένω ακόμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Σου είπα, δεν θέλω να χαλιέσαι, να περνάς καλά και τίποτα άλλο. Δεν χαλιέμαι, αγάπη μου. Μην βγαίνεις αυτούς αυτούς να τροζένεσαι. Εγώ, αν βγήκε κάτι καλό από όλο το χθεσινό, αν κάτι καλό βγήκε, χαίρομαι που ξαναμιλάτε. Χαίρομαι που σε βλέπω εσένα λίγο καλύτερα. Γιατί πάντα, ό,τι και αν συμβαίνει, εγώ μένω στο θετικό. Και ήταν ο μόνος λόγος. Ήταν ο μόνος λόγος που έκατσα και μίλησα. Σε ανθρώπινο επίπεδο δεν έχω να πω τίποτα μαζί του. Και γι' αυτό σε έπιασα χθες και σου είπα ότι την επόμενη φορά που θα τσακωθείτε, εγώ δεν πρόκειται να ξανακάνω κάτι. Δεν έχω καμία ανάγκη να μου μιλάει ο Κώστας, γιατί ξέρω ότι... Ξέρω τα συναισθήματά του απέναντί μου και αυτά δεν αλλάζουν. Όσες συζητήσεις κι αν κάνουν μπροστά του, όσα πράγματα και αν... Γιατί εγώ δεν συζητάω μαζί του, αυτοί συζητάνε, αλλά είμαι σίγουρη ότι ο Κώστας είναι έξυπνος και είναι και πάρα πολύ δυνατός. Απλά δεν το ξέρει. Ασχέτως ποια είναι η στάση του, ο Κώστας καταλαβαίνει και ξέρει πολύ καλά ότι είμαι εκεί και ξέρω κι εγώ ότι είναι εκεί ο Κώστας και δεν χρειάζεται να μιλάμε κι όλη την ημέρα για να πούμε ότι δύο άνθρωποι είναι κοντά και μοιάζει το ένας για τον άλλον. Αν ο Κώστας με κορόιδευε, θα με ενοχλούσε. Νομίζω πως ο Κώστας δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Έχει μία σχέση εξάρτησης με τον Στίβ. Θεωρεί ο Κώστας ότι αν δεν είναι καλά με τον Στίβ, δεν είναι καλά γενικά εδώ μέσα. Επειδή με ενδιαφέρει να είναι καλά, εάν αυτό που τον κάνει καλά είναι η αγάπη του Στίβ, μπορεί να την έχει. Σας μιλάει ο Big Brother. Ο Στίβ και ο Παναγιώτης να περάσουν στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μαρία, σε λίγο κλείσει τον καφέ, σε παρακαλώ. Μην ξεχυλήσει, να μ' αργήσουμε. Δεν ξεχυλίζει. Νομίζω ότι θα μαντάει αυτό. Στίβ και Παναγιώτη. Ναι. Σας έχω κάνει ξεκάθαρο από την πρώτη ημέρα πως το σπίτι λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες. Έχω ακούσει σε συζητήσεις σας να συνεννοείστε για το πώς θα μοιράσετε το χρηματικό έπαθλο εάν το κερδίσετε. Τι να σου πω. Ξενεσέα. Τι. 50-50. Μέχρι τελευταία πέσω. Αντρίκη. Χαβαλέ, κάναμε στο τέλος 100.000 που είπαμε να τα μοιράσουμε μαζί, άμα κάτσουμε στο τέλος. Αυτό αποτελεί παράβαση βασικού κανόνα. Σε αυτή τη φάση, σας κάνω αυστηρή σύσταση ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογες συζητήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις. Okay. Ναι. Okay, κάναμε χαβαλέ γιατί αν φύγει νωρίτερα, επειδή είμαι υποψήφιο, θα μου δώσει και καλά τα λεφτά επειδή θα φύγει. Αν φύγει νωρίτερα αυτό, κάναμε ένα χαβαλέ αστείο. Είπα θα μοιράσουμε τα λεφτά με νούμερο στο τέλο. Εμεί και παίζουμε στρατηγικά. Περίμενε, άμα απαγορεύεται, εντάξει, και κουλέ θα ξαναγίνει. Κατανοητό. Ναι. Είστε ελεύθεροι. Δεν τη φάπα ήταν αυτό. Σας μιλάει ο Big Brother, ο αρχηγός να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Αγόρι μου, άκουσες. Έρχομαι. Γεια σου, αρχηγέ. Θέλω να πάρεις το γράμμα, να το συγκεντρώσεις όλους στο σαλόνι. Ναι. Και να το διαβάσεις. Ναι.
Λοιπόν, συγκάτοικοι, η εβδομαδιαία αποστολή μόλις ολοκληρώθηκε. Έχετε 10 λεπτά να συζητήσετε και να αποφασίσετε ποιος είναι ο τελικός αριθμός των πτηνών που πέρασαν από το σπίτι. Στη συνέχεια θα δείτε στην οθόνη τον αριθμό των πτηνών που πέρασαν από την αρχή της αποστολής σας. Big Brother. 6.080. Ο αριθμός που θα δώσουμε είναι... 6.080. 6.080. Λοιπόν, θα μας δείξει... Ναι, το γράμμα έλεγε ότι θα μας δείξει εκεί. Σας μιλάει ο Big Brother. Αρχηγέ. Ναι. Είσαι έτοιμος να μου δώσεις τον τελικό αριθμό? Ναι. Σε ακούω. Καταλήξαμε στο 6.080. Ναι. Ναι, 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 ναι. Άντε, ρε. Άμα λέτε με το 8 θα και πέφτει 14, ξέρω εγώ. Και θα βάζει 78. Κάτσε, ρε. Περίμενε. Δεν πειράζει. Δεν παίζει το πόδι. Οχτώ. Πέντε! Δεν υπάρχει αυτό. Μπράβο στην Ευρωπαϊκή. Εγώ έδινα ένα. Κερδίσαμε το ίδιο. Οπότε. Κατηγορία. Μπράβο σε όλους. Δεν κερδίσαμε τίποτα. Γιώργος ένας γράφει 16.019.500 μόρια. Συγχαρητήρια. Περάστε το νομική. Αυτό είναι. Περάστε την οκαταμετρική. Αυτό είναι. Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Γι' αυτό θα σας ανταμείψω με το 90% του ποσού. Το ποσό που καταφέρατε να συγκεντρώσετε είναι 135 ευρώ. Εντάξει. Νιώθω τέλεια, τέλεια, τέλεια. Νιώθω πολύ ωραία. Χαίρομαι. Χαίρομαι για όλους μας. Χαίρομαι που θα φάμε. Έχω λίγο αδυναμία στο φαγητό. 7. Αν δεν είχε γίνει αυτή η δεύτερη καταμέτρηση από εσένα, πιστεύεις ότι δεν θα τα πηγαίνατε καλά? Ναι, θα βγαίναμε πολύ off. Δηλαδή τώρα θα βγαίναμε 300-400 πουλιά off. Ήρθε κάποιος συγκάτοικος να σου πει ένα μπράβο? Εντάξει, ο Νίκος μου είπε μπράβο. Και η Μερούλα. Μου φτάνει. Εμένα μου λένε μπράβο οι πράξεις, δεν θα το... Ό,τι είναι. Όχι. Δεν μου είπε τίποτα αρχηγός. Αλλά δεν περιμένω και να μου πει κάτι. Άκουμα, θέλω να είμαι δυνατή. Και για μένα το μπράβο είναι ότι έφτασα τόσο κοντά στο αποτέλεσμα. Αλλά ας μιλάνε οι πράξεις μας για μας, ξέρεις τι, και το μπράβο... Το λέει ο εαυτός μας σε εμάς, να είμαστε ικανοποιημένοι με το έργο που παράγουμε, να είμαστε καλά με τον εαυτό μας, να ξέρουμε ότι δώσαμε το 100% και... Εγώ χάρηκα. Τι ας μη μου είπανε. Λοιπόν, να σας παραδώσω και την κουζίνα. Λοιπόν, να σας παραδώσω και την κουζίνα καθαρή για να μαγειρέψετε το βράδυ ανθρωπινά. Όχι όπως την παρέλαβα το πρωί. Λοιπόν, βλέπεις, την παραδίδω την κουζίνα. Το ξανάπαμε αυτό. Το ίδιο λέω. Μην επαναλαμβανόμαστε κάποιες φορές, κοίτα. Δεν το επαναλαμβάνω, επειδή δεν ήσουν εδώ, το φώναξα και δεν ήσουν δίπλα και δεν σε είδα. Οπότε δεν ξέρω αν άκουσες. Όχι, δεν άκουσα. Γι' αυτό. Όχι, τίποτα. Αυτό. Ότι την καθάρισες. Γιατί είπες και πριν την παράδοση καθαρή. Κάποιες φορές, όταν είναι 24 ώρες αποστολή, λογικό είναι να υπάρχει αυτό και να καθαρίσει μετά από 4-5 ώρες. Αν δεν καθαριστεί, κάνουν παράπονα. Αν καθαριστεί μετά από 4 ώρες, γιατί κοιμήθηκαν οι άνθρωποι
Τα παιδιά και θα ρίξω την επόμενη μέρα. Απλά κάνουμε και λίγο απομονή. Να είμαστε λίγο. Να κάνουμε και ένα βήμα πίσω. Το να κρίνουμε αμέσως, όπως λέμε και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα, δεν είναι ωραίο. Παρατηρώ ότι συγκεκριμένα κάποιοι άνθρωποι μαγειρεύουν και χαλάνε 500 σκεύη και τα παρατάνε. Να μαζέψουν την ομάδα τους και κάποιοι να πούνε, θα μπούμε μέσα να τα καθαρίσουμε. Δεν μπορούν να πλένουν συγκεκριμένες άνθρωποι, ας πούμε. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν πλένουν ποτέ πιάτα. Και είναι κάποιοι οι οποίοι πλένουν συνέχεια. Την Ευδοκία έχω σταμπάρει συγκεκριμένα, η οποία υποτίθεται ότι δεν έχει τίποτα να κάνει, ας πούμε, όπως δηλώνει, και η οποία μπαίνει πάντα στην κουζίνα, αλλά δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα, δηλαδή. Αυτά. Στη Μέρη δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω. Α, δεν μιλάτε. Εγώ δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω. Αυτή ήρθε, κάτσε δίπλα μου, στο σαλόνι. Και... Τίποτα, δεν πρόκειται να της ξαναμιλήσω. Θα σου πω, και όταν τη είπε ότι δεν έχω έρθει τόσο κοντά σου για να σου πω, αν είσαι χειριστική τη. Τίποτα δεν είπε. Μου λέει και καταλαβαίνω εγώ τι έλεγε, ότι μοιάζει με τα γόρι σου, σα φαντάζομαι. Εγώ καταλαβαίνω, μου λέει τι εννοεί με τα γόρι σου. Οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν, εγώ καταλαβαίνω, Βασίλη. Εγώ σε καταλαβαίνω. Οι άλλοι δεν μπορούν. Ό,τι να. Δεν θέλω τέτοιου ανθρώπου στη ζωή μου. Έπλυνα τα πιάτα, έφερε το πιάτο της. Της λέω, άστο. Όχι, όχι, δεν θέλω να σε κουράζω. Θα το πλύνω μόνη μου, μου λέει. Αφού ήρθε την ώρα που μαγειρεύαμε και κάτι έφτιαξε και τα παράτησε μέσα στη μέση. Της κάνω ένα πιάτο, της λέω, έχω να πλύνω τις τι τόσες κούπες. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι δύσκολα κάνω ανθρώπους πέρα, δεν μπορώ να κρατήσω κακίες και εκεί και. Ναι. Δυστυχώς η Μέρη μπήκε σε αυτή την κατηγορία. Που στη ζωή μου έχω κάνει πέρα μόνο δύο ανθρώπους που μου έχουν κάνει κακό. Αλλά είναι πιο έντονο, ρε φίλε, είναι πιο έντονο. Όχι, όχι, όχι. Από τη στιγμή που έπιασε στο στόμα της τη σχέση μου και την εκμεταλλεύτηκε σαν όπλο εναντίον μου για να με κατηγορήσει γιατί πάλι. Γιατί τέτοια πάθη έχεις με κάτι. Δεν ξέρω. Της έχω κάνει κάτι, δεν θα μου πεις. Όχι. Εγώ το κλείνω. Ή στο ότι γουστάρει τον Στίβ και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ή στο ότι... θέλει να μου βγάλει, θέλει να χαλάσει την εικόνα μου. Και τι να κάνω τώρα εσένα. Ανταγωνιστικά, ξεκάθαρα. Εσένα. Δεν μου φαίνεται τέτοια ακόμα η μέρα. Είναι. Δεν ξέρω. Έχω μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που είπα ότι είναι η κυρία με κάπα κεφαλαίο. Εγώ δεν ξαναμιλάω, παιδιά. Και το στυλάκι της και το ίδιο για μένα, τέλος. Δεν ξέρω. Ποτέ. Είμαι λάθος. Σε όλο. Δεν θέλω καμία επαφή. Ξέρω, ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά είναι αυτό που πιστεύω εγώ, όταν κάποιος δηλαδή προσπαθεί με τον τρόπο του να σε προσβάλλει, να σε μειώσει, σε σχολιάζει, χρησιμοποιεί όπλα εναντίον σου, τα οποία δεν είναι όπλα, αλλά anyway, κάνει εικασίες, φτιάχνει σενάρια δικά της, βγάζει συμπεράσματα δικά της, είπα ότι δεν μου κάνει σαν άνθρωπος, δεν θέλω να έχω πολλά-πολλά. Τώρα, αν μου πει το πρωί καλημέρα, θα της απαντήσω. Να την δω και να της πω καλημέρα, δεν θα της πω. Με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Αυτό, μακριά και αγαπημένη, όσο μακριά μπορούμε να είμαστε εδώ μέσα, τόσο όσο αν χρειαστεί. Μέχρι εκεί. Κακίες δεν κρατάω, αλλά σίγουρα θα αποστασιοποιηθώ 100%. Σας μιλάει ο Big Brother, ο Ισίδωρος, να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Έφτασα. Ισίδωρε, έχετε 135 ευρώ να αξιοποιήσετε για τα εβδομαδιαία σας ψώνια. Ωραία. Θέλω να μου επιστρέψεις τον πίνακα συμπληρωμένο σε 30 λεπτά. Εγώ τον πίνακα, επειδή θέλω να τους κάνω κι άλλη μια συζήτηση, μπορώ να τον αξιοποιήσω μόνο για τα τρόφιμα, έτσι. Θέλω να τους χωρίσω και τα δωμάτια εδώ πέρα και τους παίκτες. Μπορείς να ξεκινήσεις με το χωρισμό των δωματίων και στη συνέχεια να κάνετε τη λίστα για τα ψώνια. Ωραία, έτσι εδώ κάνουμε για να κάνουμε. Φέρτο να. Όχι, άστον, πάμε να πιέσω τώρα. Παιδιά, έλα το σαλόνι. Για πάμε, αστέρια μου. Με επιτρέπεις να το λέω τη λύση, αν άλλαξε καθόλου. Βέβαια, να τη δεις, αλλά θα το συζητήσουμε αυτό αργότερο λίγο, το του φαγητού. Στίβ, θέλω να το δω κι εγώ λίγο μετά. Ναι. Σαμάνθα, με ήθελες κάτι. Κάτι μου είπες ότι με ήθελες.
Ναι. Θέλω να κάτσουμε μετά να κάνουμε τη συζήτηση για τα δωμάτια. Τώρα θα την κάνουμε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Έχουμε χρόνο συγκεκριμένο γι' αυτό. Έχουμε χρόνο, αλλά θα είμαστε. Έχουμε μισή ώρα. Ωραία. Πάμε πρώτα. Όχι, έχουμε περισσότερο και θα κάνουμε και αυτή τη συζήτηση που θέλω. Yeah. Για πάμε, ουράνια μου σώματα. Για να σηκωθούμε, αστέρια μου. Όχι, τώρα έρχονται. Για ελάτε, για ελάτε. Αχ, συγγνώμη, μας περιμένετε. Γεια σας. Δεν πειράζει, αλλά καλό είναι μάλλον να μαζευόμαστε συντομότερα, γρηγορότερα. Αργούν να έρθουν. Φεύγουν και νωρίτερα. Είναι χαμένη ιστορία. Δεν είναι δηλαδή σπίτι αυτό εδώ πέρα. Είναι κάτι άλλο. Καλή εβδομάδα να έχουμε και ελπίζω να έχουμε. Ας αρχίσουμε με κάτι που με απασχολεί, που σας απασχολεί και γενικότερα μας απασχολεί για να το λύσουμε. Και να φέρουμε στη συζήτηση που είχα χθες το βράδυ με όλους από εσάς, όχι συγχρόνως, γιατί δεν μπόρεσα να σας βρω, στα δωμάτια και με το ποιους θέλουμε να είμαστε, πού θέλουμε να είμαστε. Στο ένα δωμάτιο θέλουν να βρίσκονται ο Στίβ, ο Κώστας, ο Στίβ, η Σίλια, η Αγγελίτα, η Σαμάνθα, ο Πάνος, ο Νίκος. 7 άτομα, άρα στο άλλο, εγώ, ο Νίκος, η Μέρη, η Ευδοκία και η Σοφία. Η Ευδοκία μου θέλει μένει και στο ένα δωμάτιο. Ναι, λοιπόν, να πούμε τώρα λίγο για τα δωμάτια. Ως δεδομένο θα πάρουμε ότι η Ευδοκία έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να διαλέξει το κρεβάτι της και τελικά τα κατάφερε. Επομένως, θέλει να μείνει στο δωμάτιο που είναι το δικό της. Εάν γίνει αλλιώς, στο δωμάτιο μένει ο Στίβ, ο Κωστής, ο Πέτσας και ο Νικόλας. Και η μεταφορά πόσο γίνεται, εγώ, η Αγγελίτα και η Σίλια. Δηλαδή, μεταφερόμαστε περισσότερα άτομα. Ναι, παιδιά, μισό λεπτό. Νίκο, έχεις θέμα, εσύ να μεταφερθείς. Μισό ξεκινήσω αργά, δεν έχει καθένας θέμα. Μισό λεπτό, γιατί ο καθένας. Γιατί δεν τον ρωτήσαμε. Ενώ έτσι μεταφέρεται ένας. Ο καθένας θα πει το δικό του. Εγώ θέλω να πω το σκεπτικό μου για να δούμε τι είναι πιο βολικό. Πιο βολικό. Λοιπόν, παιδιά. Εγώ θέλω όταν μιλάω να μ' ακούτε και όταν μιλάτε εσείς να σας ακούω. Να πω λίγο το σκεπτικό μου και μετά να πείτε και εσείς το δικό σας. Λοιπόν, εγώ λέω ότι είναι προτιμότερο να γλιτώσουμε ουσιαστικά τις πολλές μεταφορές. Και πάμε να δούμε σε ποια περίπτωση θα γίνουν περισσότερες μεταφορές. Δηλαδή περισσότερα άτομα θα κουβαλήσουν βαλίτσες. Για να κουβαλήσουν λιγότερα άτομα βαλίτσες. Άμα γίνει αυτό που λέει η Ευδοκία, μετακινούνται 4 άτομα. Άμα γίνει αυτό που λέμε εμείς, μετακινούνται, τώρα θα σου πω 7 άτομα, αλλά τα 4 άτομα να μετακινηθούν δεν έχουν θέμα. Να πω ένα άλλο επιχείρημα για να ολοκληρώσουμε λίγο το. Ναι. Θεωρητικά, εγώ το βλέπω γιατί στην ουσία το ένα δωμάτιο είναι αυτοί που θέλουν να κοιμούνται πιο νωρίς και στο άλλο δωμάτιο είναι αυτοί που θέλουν να κοιμούνται πιο αργά. Εγώ αυτή την εισαγωγή είχα, σωστά, συμφωνούμε όλοι. Ωραία. Εφόσον τίθεται η ιδέα του να αλλάξουν τα δωμάτια και αυτοί που θέλουν να ξενυχτήσουν στην ουσία θέλουν να κάνουν την αλλαγή, αναρωτιέμαι γιατί ας πούμε εμένα που είναι όντως το κρεβάτι μου και είναι η φωλίτσα μου εκεί και μου αρέσει να κοιμάμαι εκεί, να αλλάξει η συνθήκη. Δηλαδή, εμένα και η συνθήκη τώρα μου είναι οκ. Okay. Γύρισε και σου είπε κάποιος από εμάς που θα αλλάξουμε ό,τι αλλάζουμε για να ξενυχτάμε. Δεν υπόθηκε να ξενυχτάνε και θα κάνουν πάρτι, το τόνισε. Δεν θα κάνουν πάρτι. Ναι, γύρισε και είπε Ευδοκία μόλις τώρα ότι αλλάζουμε δωμάτια για να ξενυχτάμε. Εμείς στη συζήτηση που είχαμε, εφόσον τα λέμε όλα ενυχτά. Εμείς δεν είπαμε κάτι. Είμαστε σε μία φάση που θέλει την πίτα ολόκληρη, το σκύλο χορτάτο και όλα τα υπόλοιπα. Άρα σου λέει ότι εγώ θέλω να κρατήσω το κρεβάτι μου. Άλλους ανθρώπους από αυτούς που θα έρθουν στο δωμάτιο. Το θέμα είναι αυτό, πώς θα το κάνουμε για να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Δηλαδή, να είναι ένα κριτήριο και να μην γίνεται. Είναι ικανοποιημένη. Το θέλει το κρεβάτι της, την ησυχία της θα την έχει. Εμείς θέλουμε τα κρεβάτια μας, θα μείνουμε. Άρα το και τα δύο λένε ότι θέμα. Είμαστε 4-4, ότι δηλαδή ναι, μπορούμε να το μεταφερθούμε εμείς. Ναι, μεταφερόμαστε εμείς. Όταν έχω μια συνδύωση μέσα σε ένα δωμάτιο που 5 άτομα δεν θέλουν να κοιμηθούν και θέλω να βρουν μια κουβέντα γιατί δεν νιώθουν καλά ή για κάτι, και το ένα άτομο ενοχλείται, το ένα θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω για να συμβιώσει και να συνεπάρξει με του άλλου 5. Εμένα η εισήγησή μου ήταν διαφορετική. Συγγνώμη, ότι είναι το δωμάτιο με χαρακτηριστικά των ξενυχτιδών. Έχεις δίκιο. Και το δωμάτιο, αν αυτό δεν ισχύει. Έχεις δίκιο. Είναι αυτό θες άλλο. Να ακούσει. Έχεις δίκιο. Αυτό δεν με αφήνεις να μιλήσω. Είναι άλλο. Θες να κάνεις διάλογο ή μονόλογο. Είναι άλλο. Σε άφησα να ολοκληρώσεις. Ρε πουλάκι μου. Αυτό δεν με αφήνεις να μιλήσω. Ισχύει. Αυτό ή δεν ισχύει. Σε ρωτάω, μην φεύγεις. Εσύ τώρα κάνω τη θέση, εγώ δεν έχω να μιλήσω. Πώς δεν μπορώ να μιλήσω. Στην ευρεία με τα πάντα. Ισχύει. Μα δεν με αφήνεις να μιλήσω. Με πατάς από πάνω πάλι στο λόγο. Είναι ένα δωμάτιο ανθρώπων και ένα άλλο δωμάτιο ανθρώπων που έχουν περισσότερα κοινά. Επομένως,
Ένα από τα κοινά, ας πούμε, μπορεί να είναι οι ώρες που κοιμούνται. Ένα από τα κοινά μπορεί να είναι το πώς νιώθουν μεταξύ τους. Ένα από τα κοινά μπορεί να είναι. Επομένως, είπαμε, είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι είναι καλύτερο να διχαστούμε για να ενωθούμε περισσότερο και πιο ουσιαστικά από το να είμαστε ουδέτεροι όλοι με όλους. Επομένως, πείτε μου. Πάμε εμείς τα κορίτσια. Εγώ, ο Πέτσας, ο Κώστας και ο Νίκος. Ο Νίκος κρατάει το κρεβάτι του, ο Νικόλας και εμείς πάμε μέσα, γιατί εμείς κάνουμε ένα κρακ, κρακ, τα βάλαμε, τέλος. Πώς σου φάνηκε η συζήτηση για την αλλαγή των δωματίων? Περίτη τη θεώρησα, από τη στιγμή που σχεδόν όλα τα άτομα συμφωνούσαμε εκτός στην Ευδοκία για άλλη μια φορά. Όπως είχα πει και για την κουζίνα, πλέον αρχίζει και κάνει πάρα πολλά παράπονα και γενικά μας δείχνει κάτι άλλο από αυτό που μας έδειχνε την πρώτη εβδομάδα. Η Ευδοκία είχε το θέμα από ό,τι κατάλαβα, γι' αυτό κάναμε τη συζήτηση. Μετά μέσα στη συζήτηση τελικά δεν είχε θέμα από ό,τι είπε. Δεν ξέρω καν γιατί έγινε αυτή η συζήτηση βασικά, γιατί καταλήξαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που είχαμε καταλήξει και πριν κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Hello, big brother. Ωραία. Ξεκινάμε τα φαγητά. Ωραία. Γράψε πόσο ποσό έχουμε πάρει. Πάμε λοιπόν. 135. Ωραία. Κοτόπουλο, φιλέτο και χοιρινές μπριζόλες είναι τα δύο σίγουρα που έχουμε πάντα. Εγώ λέω αυτή τη φορά να βάλουμε και μουστάρδα, να βάλουμε και μια μαγιονέζα. Ωραία, βγάλε μου ένα σύνολο, σε παρακαλώ. 78 ευρώ. Στα πόσα? 78. Μέσα έχουμε 3 κιλά φακές. Το θεώρημα του Ισίδωρου. Ρε αγάπη μου, δεν ακούνε τίποτα. Δεν ακούνε κανέναν. Και είναι αυτό που λένε ότι δώσε θάρρος στο χωριάτι να σε ανέβει στο κρεβάτι. Αλλά εμένα μ' αρέσει να δίνω θάρρος για να καταλάβω ότι μέχρι πού είναι ικανός να φτάσει κάποιος όταν του δίνεις το περιθώριο να έχει την εξουσία χωρίς ουσιαστικά να του ανήκει. Να σου πω πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Σου πω πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Υποψήφι, Ευδοκία, Σοφία και εγώ. Εσύ ήδη. Από την Ευδοκία μία. Από τον Νίκο 2, τον Ισίδωρο 3, Σοφία 4. Και όλοι οι υπόλοιποι θα είναι εκεί πέρα σε θέσεις 2. Δεν νομίζω πως θα ζήσεις. Όλα. Ας πω, να δούμε. Δεν νομίζω. Το βέτο. Δεν με νοιάζει και να πάρω το βέτο. Ο κόσμος βλέπει. Η κατάσταση είναι έτσι. Οπότε γιατί να αγχωθώ. Χωρίσα. Δεν υπάρχει λόγος. Πάμε ψηφί. Έλα, κάτσε. Το μικρό μου το πλάσμα σήμερα ψάχνουν για τσακουμπούκα. Δεν ξέρω γιατί. Τι σε πιάσει, ρε. Μάλλον πιάσει ύπνο. Έχει πολλά παγάκια. Μου έχει πάσει τα νεύρα. Θέλει να πιάσει τα νεύρα. Πήγε πριν να δει η Σοφία τι καθαρίζει. Λέγω, δεν καθαρίζω. Πήγε καθαρίζει τα τζάμια, τα οποία καθαρίζα εγώ με τον Νίκο. Γυρνάει και τη λέει, Σοφία, δεν έχει κάνει τίποτα, λέει εδώ μέσα. Εκτός από να μαγειρεύει, δεν έχει καθαρίσει τίποτα. Η Σοφία τη έδωσε. Και γυρνάει, ναι, και γυρνάει και λέει τέτοια. Έχει κάμερες, οι κάμερες ξέρουν ότι καθαρίζω και μάθει να μιλάς πιο όμορφα ή πρόσχημα να μιλάς με άγριο ύφος. Δεν μπορείς να ακριβώς τις κατηγορίες και τέτοια. Και ακριβώς το επόμενο λεπτό άρχισε να καθαρίζει την τζαμαρίση εκεί πέρα, τα τζάμια. Τα οποία είχαν καθαρίσει ήδη τα παιδιά. Αφού δηλαδή, δεν κάνεις καθαριότητα, ρε Ευδοκία. Ε? Αφού δεν κάνεις καθαριότητα. Τι να σου λες. Πότε κάνεις καθαριότητα. Τι είναι αυτά που λες. Καλά. Εντάξει, τι κάνω, ό,τι πεις. Ναι, και μετά άκουσα που λέει, αφού με ξύπνησαν, το κάνω για μένα, λέει, όχι επειδή το πες, λέει. Ρε Ευδοκία, άστα αυτά τώρα, επειδή σου είπα εγώ κάτι τώρα, μια μ***ία, άρχισες τώρα το καθάρισμα. Θα σου πω, έχεις μεγάλη εικόνα για τον εαυτό σου. Εγώ ήθελα να τον κάνω αυτό τον καθρέφτη από την αρχή. Α. Και δεν καθαρίζω για να με δει κάποιος, καθαρίζω γιατί μου αρέσει. Εντάξει. Και την επόμενη φορά που θα μου πεις κάτι, να έχεις επιχειρήματα. Μην το πετάς έτσι, παρακαλώ. Εντάξει. Δεν κρατάω κάτι, αλλά δεν ήταν όμορφο. Ούτε αυτό είναι. Εσύ ήταν εδώ η Σοφία και η άλλη μέσα. Ήθελα το ξαναπεράσει κάποια σημεία. Το ξαναπέρνει. Πέρασε 4 καθρέφτες. Ναι, ρε, αφού εσείς δεν τα κάνετε καλά.
Έλα, Σοφία. Παίρνω τη δύναμη του νερού. Ξέρεις. Καθαρίζεσαι. Εγώ. Τι κάνω. Μπορείς να μιλάς στο νερό και να φεύγουνε... Όταν πλένεσαι, δεν φεύγουν οι βρωμιές. Το νερό είναι δύναμη. Ακριβώς. Εννοείται. Ένα παιδί μετράει τα άστρα, αλλά ο ουρανός δεν έχει άστρα. Πώς είναι η σχέση μεταξύ σας? Φιλική. Φιλικά εγώ και εσύ. Τι λέει μετά? Ξέχνα το, είναι αδύνατο. Αλήθεια. Ωραίο. Πώς να είναι η σχέση μεταξύ μας? Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι καλό θες? Λίγο. Αύριο είναι ψηφοφορία. Μεταξύ μας λέει δεν κάνει να λέμε. Αν και κάποιοι λένε. Εσύ ποιον θα ψηφίσεις? Δεν θα το πω, μην αγχώνεσαι. Τουλάχιστον έχουμε ένα στον άλλον. Pom-p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 om
You know how I feel. I ain't got good singing me. But it's okay. You still like me. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Σας μιλάει ο Big Brother, ο αρχηγός να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλημέρα. Καλημέρα, αρχηγέ. Θέλω να συγκεντρώσεις όλους τους συγκατοίκους σου στο σαλόνι και να τους διαβάσεις το γράμμα. Ευχαριστώ. Παιδιά στο σαλόνι. Παιδιά στο σαλόνι και τον Νίκο να ξυπνήσουμε. Διαβάσεις το γράμμα. Μέρα και μέρα στο σαλόνι. Θα είναι. Η μέρα σήμερα θα είναι φανταστική. Λίγο μέσα.
Συγκάτοικοι, η ψηφοφορία του σπιτιού θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Όπως κάθε εβδομάδα, ο καθένας από εσάς θα πρέπει να υποδείξει δύο συγκατοίκους που επιθυμεί να είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Σας υπενθυμίζω πως ο αρχηγός, Ισίδωρος, έχει ασυλία. Big Brother. Πρωί. Άρα έχουμε την ψηφοφορία. Θα ναι, γιατί... Καλημέρα, ρε μπρο. Σας μιλάει ο Big Brother. Ο Νικόλας να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Το πρώτο άτομο που έτσι θα ψηφίσω προς αποχώρηση θα είναι η Σοφία. Ο λόγος είναι ότι έτσι έχει την τάση να δημιουργεί έτσι ένα μέσα σε συγκατοίκους μόνιμα αμφιβολία, να τους ταράζει γενικότερα. Το δεύτερο άτομο λοιπόν είναι η Ευδοκία. Ο λόγος είναι ότι είναι λίγο ασταθής σαν χαρακτήρας. Έτσι είναι μία αλλιώς, έτσι μία αλλιώς. Δεν ξέρω, με προβληματίζει πάρα πολύ ο χαρακτήρας της. Η Αγγελίτα να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Το πρώτο άτομο που ψηφίζω είναι η Ευδοκία. Γιατί έχουν γίνει διάφορα σκηνικά μεταξύ μας. Μεταξύ εκείνης και του εαυτού της, δηλαδή. Εγώ απλά της εξήγησα την κατάσταση, για ποιους λόγους ήθελα να απομακρυνθώ από εκείνη. Και εισέπραξα μία συμπεριφορά ιδιαίτερα επιθετική και προσβλητική. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα ήθελα την παραμονή στο σπίτι, βέβαια δεν αποφασίζω εγώ. Το δεύτερο άτομο που ψηφίζω με βαριά καρδιά, και το λέω και το εννοώ, είναι η Σοφία. Δεν είμαστε τόσο κοντά όσο με τα υπόλοιπα παιδιά. Υπάρχουν διάφορα θεματάκια με τη Σοφία στο σπίτι. Παρατήρησα κι εγώ κάτι χτες, το οποίο δεν τις παρούσες τώρα, αλλά είναι επιτέσμα. Δηλαδή δεν το λαμβάνω τη μετρητή ώστε να πω την ψηφίζω γι' αυτό. Όχι, την ψηφίζω επειδή δεν έχουμε έρθει τόσο κοντά. Ο Στίβ να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Την πρώτη μου ψήφο τη δίνω στην Ευδοκία, διότι είχε αλλάξει η περιφορά της σε 180 μοίρες από την ημέρα την οποία μπήκε. Αντιδράει πολύ υπερβολικά σε κάποια πράγματα, δεν μ' αρέσει ο χαρακτήρας της, οπότε δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει πλέον άλλο μαζί της και δημιουργεί πρόβλημα και στο σπίτι και σε μένα. Το δεύτερο άτομο το οποίο ψηφίζω είναι η Σοφία, γιατί τις δράσεις, τις φιτιλιές και τις βόμβες τις οποίες έβαλε με το που ήρθε, γιατί ήρθε διαβασμένη και μας ήξερε. Προσπαθεί να πολεμήσει. Γιατί τον έχει υψηλό λόγο τον οποίο θέλει, οπότε με βρίσκει απέναντί της, οπότε δεν κάνω πίσω, αντιθέτως κάνω μπροστά και την ψηφίζω. Λέξη θα κάνω. Ο Νίκος να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Το πρώτο άτομο που ψηφίζω είναι ο Στίβ, γιατί έχουν δημιουργηθεί πολλές συντάσεις τις τελευταίες 2-3 μέρες που εύχομαι να τελειώσουν. Έχουμε πει κάποια πράγματα, εύχομαι να τελειώσουν. Το δεύτερο άτομο είναι η Σίλια. Είναι το άτομο που σχεδόν δεν τα λέω καθόλου με στο σπίτι, οπότε και ένα ψήφο στην Σίλια. Η Σίλια να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Λοιπόν, θέλω να ψηφίσω την Σοφία και ο λόγος είναι από το σκηνικό που έγινε μου δώσε την εντύπωση ότι ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που κρατάει μια κουτάλα και ανακατεύει και η άλλη είναι η Μέρη, διότι μετά το σκηνικό που έγινε με έχει προσβάλει πάρα πολύ. Θεωρώ πως είναι ένας άνθρωπος που εδώ μέσα δεν έχω καμία πιθανότητα να ξαναμιλήσω ή να έρθω κοντά.
και έχω αποστασιοποιηθεί, οπότε και η δεύτερη είναι η Μέρη. Η Σαμάνθα να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Θα μείνω σε ένα άτομο σταθερή στην γνώμη μου. Ψηφίζω την Ευδοκία. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο χαρακτήρας της, γίνεται όλο και χειρότερος. Εγώ αυτό το βλέπω πολύ κακό, γιατί μου φαίνεται ότι πλέον ο χαρακτήρας της είναι πολύ χειριστικός. Δηλαδή την πρώτη εβδομάδα είδαμε κάτι άλλο και τώρα συνεχίζουμε να βλέπουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Και το δεύτερο άτομο είναι η Σοφία. Είχαμε λίγο χρόνο να γνωριστούμε. Μέσα σε αυτό το λίγο χρόνο έχουν γίνει πολλοί τσακωμοί. Ίσως όχι μόνο με μένα και με άλλα άτομα. Αυτό είναι ο λόγος που ψηφίζω τη Σοφία και λυπάμαι, γιατί είχα λίγο χρόνο να την γνωρίσω. Ίσως αλλάξω γνώμη στην πορεία όμως. Ο Ισίδωρος να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα ψηφίσω τον Στίβ, γιατί εξακολουθώ να πιστεύω και μου επιβεβαιώνει ότι είναι ένα άτομο νευρικό. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό δυσκολεύει την ομαλή συγκατοίκηση και θα ψηφίσω και την Ευδοκία, γιατί είναι ένα άτομο χειριστικό και έχει ωφελημιστική διάθεση. Η Σοφία να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Η ζωή μου, για παράδειγμα, με έχει κάνει έτσι πολεμίστρια. Γι' αυτό λοιπόν ως πολεμίστρια σκέφτομαι ότι πρέπει να χτυπήσω το κεφάλι και όχι τον άμαχο πληθυσμό και τους απλούς στρατιώτες. Οπότε, αυτή τη φορά δίνω την ψήφο μου στον Στίβ. Το δεύτερο άτομο, λέω να είναι ο Νικόλας, ο πρώην σύζυγός μου, γιατί αφενός θεωρώ ότι δεν με υποστήριξε καλά στην αποστολή μας. Η αποστολή μας κινδύνεψε να καταστραφεί και να αποκαλυφθεί, δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και επειδή πάντα ένας τρελός του χωριού είναι επικίνδυνος. Για την ακρίβεια θα έλεγα Βλακούλης, αλλά είπα να μην το πω. Η Ευδοκία να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Εγώ χαίρομαι γιατί μέσα σε όλα τα άλλα αυτή τη φορά δεν στεναχωριέμαι που ψηφίζω. Έχουν γίνει όλα μπουρλότο, οπότε είναι ψιλοξεκάθαρο ποιοι δεν κάνουν και τόσο κακό. Λοιπόν, ο πρώτος υποψήφιος που θα ήθελα να θέσω ως αποχώρηση, η πρώτη ψήφος που δίνω, είναι προς τον Στίβ. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι μαλώνει συνέχεια και με όλους, με τους περισσότερους δηλαδή, ακόμα και με τους φίλους του. Το δεύτερο άτομο που θα θέσω προς υποψηφιότητα είναι ο Νικόλας. Και αυτό γιατί έχουμε τη λιγότερη επαφή μας στο σπίτι, είναι πολύ λίγες οι κουβέντες που έχουμε ανταλλάξει. Δεν έχουμε καταφέρει να δεθούμε καθόλου. Ο Κώστας να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Κάτι έχω παθεί με τα μάτια σου. Θέλω να μου πεις ποια δύο άτομα ψηφίζεις προς αποχώρηση και για ποιο λόγο. Το πρώτο άτομο ψηφίζω είναι η Σοφία. Όλα αυτά που έκανε με τη Μαρία που είπε ότι έχω απομακρυνθεί με νευρίαση, γι' αυτό την ψηφίζω. Και το δεύτερο άτομο είναι η Ευδοκία. Δεν μ' αρέσει καθόλου το στυλάκι, τα ξέρει όλα, το κάνει και παίζει ξερόλενα και γενικά δεν γουστάρω. Αυτά είναι τα δύο άτομα. Ο Παναγιώτης να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Λοιπόν, το πρώτο άτομο που θα ψηφίσω προς αποχώρηση είναι η Σοφία, γιατί πιστεύω ότι η σκοπή της και ο τρόπος που εκτελεί το σκοπό της δεν είναι καλός και φέρνει ένταση. Και το άλλο άτομο το οποίο θα ψηφίσω είναι η Μέρη. Γιατί παρόλο που είχε περάσει ένα θέμα που είχε γίνει μέσα στο σπίτι,
πήγε και το ξανά ανέφερε και ξαναφούντωσε τα πράγματα όλα. Για μια ολόκληρη μέρα είχαμε θέματα. Όλο το σπίτι ασχολιόταν με αυτό το θέμα. Οπότε ναι, θεωρώ ότι διατάραξε το σπίτι. Η Μέρη να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Θέλω να μου πεις ποια άτομα ψηφίζεις και για ποιο λόγο. Λοιπόν, πέρα από τις προσωπικές μας αντιπαραθέσεις και την προσωπική μας ασυμφωνία χαρακτήρων και συμπεριφορών εδώ μέσα, υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που δεν μπορώ να τις ανεχτώ. Οπότε ξεκάθαρα η πρώτη ψήφος μου θα πάει στον Steve. Και η δεύτερη ψήφος θα πάει σε ένα άτομο που έχω δώσει ευκαιρίες τις προηγούμενες φορές. Είναι η Σίλια. Από τη δεύτερη μέρα έχει απομακρυνθεί, ήταν δική της επιλογή και αυτό με έκανε να βγάλω συγκεκριμένα συμπεράσματα για τον τρόπο που λειτουργεί. Παρατηρεί πάρα πολύ, ακούει τα πάντα και λειτουργεί και ως φερέφωνο και νομίζω πως αυτή η συμπεριφορά δεν είναι καθόλου χρήσιμη μέσα σε αυτό το σπίτι. Σας μιλάει ο Big Brother. Η διαδικασία ψηφοφορίας μόλις ολοκληρώθηκε. Οι τρεις προτινόμενοι προς αποχώρηση είναι... Η Ευδοκία. Δεν πειράζει, κλάω. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν αναμενόμενο. Άννα, από τότε που έχω ανοίξει τα ματάκια μου, αρχίζω και τα βλέπω. Και έχω και ένα σοφό πουλάκι. Που ξέρεις, μου λέει και αυτό πράγμα, δεν μου είπε ένα πουλάκι. Η Σοφία. Το περίμενα. Το ένιωθα από τα βλέμματα των συμπαικτών μου. Ότι σαν με κοιτούσαν έτσι, θα έρθει η ώρα σου, θα το δεις. Και ο Στίβ. Σούργελα. Πόσα λεφτά έχεις χάσει. Σούργελα το Σουργέλον. Άμα σας λένε μωρέ την αλήθεια, ψηφίζετε. Δεν σας αρέσει η αλήθεια. Σούργελα το Σουργέλο. Σούργελα, επειδή ψήφισαν κάποιοι το Στίβ. Παιδιά, αντιδράσεις, εντάξει, έχουμε αντιδράσει όλοι. Δεν το πάρουμε έτσι. Ναι, οκ, okay, αλλά Σούργελα, επειδή κάποιοι ψήφισαν αλλά το δεν Στίβ. Ξέρουμε και για ποιον το είπε, τότε... κατάλαβες. Και εμένα και την Ευδοκία, όσοι μας ψήφισαν. Άρα ψήφισαν, τι σε νοιάζει. Big Brother, μπορούμε να φύγουμε. Μπορεί να μην σε ψήφισα εγώ. Είστε ελεύθεροι. Όταν μιλάω, εμένα θα μ' ακούτε. Νοστράδαμε, όμως είσαι ρε κεράτη. Εννοείται πως περίμενα θα είμαι υποψήφιος. Όποιος επηρεάζει μέσα στο σπίτι είτε θετικά είτε αρνητικά σε κάποια θέματα και όποιος δεν είναι ειλικρινής ή δίκαιος σε κάποια πράγματα, στο τέλος ψηφίζεται πάντα για τον ενοχλή. Και όταν ξεπροστιάζεις και ρίχνεις τις μάσκες σε κάποιους ανθρώπους και πέφτεις μέσα στα λεγόμενά σου, αναμενόμενο να ψηφιστείς. Είναι σαν να είσαι σε μια παράσταση για να αποδεικνύεις ποιος το οποίος δεν παίζει πολύ καλά γιατί τον έχεις καταλάβει ότι δεν κάνει καλά το ρόλο του. Οπότε τους υπέδειξα κανονικά και τσαντίστηκαν. Όπως όταν τους υπέδειξα κανονικά και τσαντίστηκαν, με ψηφίσανε. Ποιος είναι ο βασιλιάς, θες να μάθεις? Όχι, δεν έχεις καθόλου. Θες να μάθεις ποιος είναι ο βασιλιάς? Γιατί δεν είμαι ντόμπρα, απλά μιλάω αλληγορικά. Από εδώ και πέρα. Ναι. Τέλος. Μπορείς. Ωραία. Αλέ. Αλέ. Εγώ δεν θέλω να μου ξαναθέσει το λόγο. Ούτε θέλω το καλημέρα, Τζι. Τέλος. Σε γαστρό να άχω του μιλώ. Αυτή δεν θέλω καθόλου. Τσικουτάλα. Αυτή τη στιγμή μου λες ότι σου λέω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συντάξει, δεν μπορεί να συντάξει. Είναι σε ένα παιχνίδι. Θα υπάρχουν. Λογικό δεν είναι. Δεν υπάρχουν με ένα μέτρο, ρε φίλε. Δεν μπορεί συνέχεια όλη την ώρα να προσβάλλει, να φωνάζει, να κάνει. Εγώ προσβάλλω. Αν ήθελα να πήγαινε στο μικρό σπίτι στο λιβάδι, να μην έφυγαν στο Big Brother. Την πρώτη στιγμή που μπήκαμε μέσα στο σπίτι, ό,τι και να γινόταν, ό,τι και να έκανα, πάντα συνέχεια το μυαλό μου θα ήθελα να σε εντυπωσιάσω. Ψυχολογικό.